Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε για άλλο ένα βράδυ. Παρέα να σας κάνουμε. Εγώ, Γιάννης Οχιλητίδης. Και εγώ. Ναι. Και εσείς. Και όλοι μαζί μαζί. Γιατί όλοι μαζί μπροστά. Έχει πιάσει. Καλοκαιράκι. Τι καλοκαίρι, χωρίς ερκοντήσουν, είμαστε Κώστα, κάει κεφαλάκρα μου. Μια χαρά είμαστε. Σε πατήσω λίγο, άντε. Μια χαρά είμαστε. Τι καλά είμαστε. Ήμουνα εδώ έξω κάτι ρεπόρτερ. Κι εγώ ήμουνα. Μια αναστάτωση υπάρχει. Ο αρχηγός το είπε στα site. Ναι, λέει κατά 99,9% δεν γίνεται λίγο τελικός. Αναμένεται η. Πώς τη λένε. Η επίσημη ανακοίνωση τη. Πάει, λέω. Τη. Διοργανώτρια αρχή. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο πρωτόγωνα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να. Ρε φίλε, Ελλάδα είμαστε. Εντάξει, τώρα έμαθε σε 8 μέρες θα γίνει ο τελικός σε αυτό το γήπεδο. Ποιος πρώτα να πάει να δουλέψει και ποιος να καθαρίσει, ποιος να συμμαζέψει. Χορτάρι δεν έχει. Φοβούνται για επεισόδια. Τα επεισόδια τι θα γίνουν, για ποιο λόγο να γίνουν επεισόδια. Σιγά. Έχουμε τον νεκρό του ΠΑΟ, πώς δεν έχουμε. Εντάξει, ρε φίλε, αυτά είναι τώρα. Τι να πει, ας πούμε, είναι κακά πράγματα. Αυτά ατυχίες είναι να γράψουν αυτά καμιά φορά, μην νομίζει. Τι να γράψει. Είναι να γράψει τώρα, πώς ξέρει τώρα από πού θα σε βρει. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ, τι να κάνουμε. Είναι ατυχές συμβάν αυτά. Τώρα εσύ περπατάς και πέφτεις τώρα, ήταν να γίνει. Ποιος πιστεύεις ότι ευνοείται από τις δύο ομάδες με την αναβολή? Ποια είναι αυτή η ομάδα η οποία παίρνει κατά κάποιο τρόπο. Αν γίνει αναβολή? Ναι. Η ΑΕΚ φυσικά. Για μένα. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΚ είναι φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι στο πικ. Ναι. Μόνο για ένα πράγμα. Μόνο για τον Πρίγιοβιτς. Αν δεν σηκώ καλά η πληγή του, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμος. Τώρα εσύ έχεις πει ότι δεν είναι έτοιμος. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνει είναι μια επαφή γκολ. Δεν χρειάζεται παραπάνω ο Πρίγιοβιτς να βρει άκρη. Δεν χρειάζεται στα τρεξίματα. Για φόρμα πιστεύεις ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι. Θα τον ωφελήσει πάρα πολύ. Και θα του δεις ότι για μένα θα ωφεληθεί πιο πολύ εκείνο ο Μάτος που πρέπει να πάρει ένα απόλυτο πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Θα παίξουν τα χαφ του πιο καλά. Είναι όλα τα χαφ στα κόκκινα του ΠΑΟΚ. Αν είχε ακόμα δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε καμία νίκη ακόμα. Ήταν σκασμένα στα ωριά του όλα τα χαφ. Ο Τσίμιροτ, ποιο να βάλει, τον Σακόφ, τον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ τώρα άρχισε να ανεβαίνει βασικά, δεν έπαιζε 90 λεπτό. Κατάλαβες. Ποιον, τον Τζαλμά, τον Φουσκωμένο. Δεν είχαν ανάγκη. Πήγε εκεί, η ΑΕΚ πήγε εκεί. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τώρα. Πήγαν στα χάνια του Πηλίου. Στα χάνια. Στα χάνια του Πηλίου πήγανε. Ποιο ρε φίλε. Η ομάδα του ΠΑΟΚ πήγε εκεί να ηρεμήσει, να αυτοσυγκεντρωθεί, να δημιουργήσει κατάσταση και η πληροφορία που έρχεται πριν από δύο λεπτά. Ναι. Όχι πριν από μια ώρα ή μισή ώρα. Λέει ότι πάει για αναβολή. Πάει για αναβολή. Και όχι πάει για αναβολή. Είναι δεδομένο ότι θα είναι αναβολή και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Τώρα βέβαια. Τι γίνεται τώρα, ρε φίλε, με τα εισιτήρια, με τις εκδρομές, αυτά τα παιδιά που πήγαν να κάνουν διήμερο στο Βόλο, τσιπουράκια, Σαββατοκύριακα. Ακυρώσεις ξενοδοχείων. Ρε φίλε, μεγάλη ζημιά τώρα. Σπάσιμο, ναι. Αν γίνει. Οι περισσότεροι θα πηγαίνανε όμως. Εντάξει, ρε φίλε. Μέρα του παιχνιδιού. Μια μισή ώρα να πας. Μια μισή ώρα να πας, μια μισή ώρα να έρθεις να αποδώσεις. Σιγά τώρα. Στο ΕΣ εκεί πέρα. Τίποτα. Χωρίς αυτό το βρωμό. Και αν έχεις μια κόρτο παδίλητρη. Τι καλά, ε. Και εγώ πήγα να προετοιμαστώ και λέω ρε γαμώτο, λες να
να έφερε κατεμιά το γεγονός ότι εγώ είμαι αυτός που μετά, θα ρε, πήγαινα φίλε, να πούμε. Πώς βγήκε το Χρυσούς Λαμάς, πώς σε βγάλανε. Μαύρη κάτσε γιατί σε βγάλανε. Μια φορά σε πήγαν επίσημο ρεπόρτερ να κάνεις τα θεωρία, να πάρεις το μπλοκάκι σου, να κάνεις τριγωνάκια, βελάκια, αναλύσεις, να μας αναδείξεις το μάτς και να πάει αναβολή. Μετάθεση μόνο, εντάξει, τώρα θα πάει το άλλο Σάββατο, λέει την Τετάρτη. Την Τετάρτη έχει όμως. Δεν γίνει Τετάρτη. Champions League. Με τίποτα. Το ΟΤΕ τώρα θα βάλει Champions League, τώρα έχει 9.30 ώρα. Τι ώρα θα του δείξει το μάσα του που είπε. 6 ώρα το απόγευμα, ποιος θα πάει να παίξει μπάλα. Γιατί 6 ώρα καλά είναι. Και ποιος θα πάει να το δει. 6 είμαι... ώρα, γιατί, μια χαρά είναι. Τι λες ρε φίλε, Τετάρτη εργάσιμη ημέρα είναι. Τετάρτη. Βέβαια. Γιατί εργάσιμη ημέρα. Εργάσιμη είναι, βρε σου λέω. Έλα, αλλά θα μου πεις τώρα πόσα άτομα παίρνει και το γήπεδο. Το έχουν γεμίσει. Πριν από λίγο πήραμε και μια άλλη πληροφορία που λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε sold out τα εισιτήρια. Και καλούνε τώρα τους θύρα 5 και... Τους μαμελούκους? Όχι. Αφού έδωσαν στα φαν κατέπρωτα, για. Κάτσε ρε να σου πω. Άιντε ρε πες. Λέει, δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένο το ρεπορτάζ. Πόσα εισιτήρια ρε έχεις. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι λένε. Τι ξέρω, για δώσε τώρα το στίγμα, τι γίνεται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει. Τώρα το άκουγα, εγώ το άκουσα, δηλαδή από τους ρεπόρτερ μας εδώ. Και εγώ από εσάς το άκουγα ράδιο, πιο μπροστά. Ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει, ενώ είχε απορρίψει τη θύρα 5 και 6 τους κατόχους διαρκείας, δεν πούλησε τα εισιτήρια. Αυτό και... πρέπει να το είπε Κανελάκη στο απόγευμα. Η αλήθεια είναι, από εκεί το άκουσα. Δεν έκανε sold out 8.000. Πόσο, 8.500. Ρε φίλε, αυτό δεν το πιστεύω τώρα. Τι sold out να μην κάνει. Δεν το πιστεύει, αφού και πήραν τηλέφωνο στου κατόχου τη 5 και 6 και 7 και 8. Αν θέλουν εισιτήρια, ναι, αυτό άκουσα. Να δώσουν εισιτήρια. Να προλάβουμε να πάρουμε. Παιδιά, ρουμάτε, όχι εισιτήρια. Πόσα κομμάτια είναι, 100, 200, 500, πόσα μείνανε. Δεν ξέρω τον αριθμό. Α, το παίξουμε με μαυρογορίτικα. Αυτό που τα πάρουμε. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι. Γιάννη, μέσα είσαι. Εγώ, όχι, όχι. Εγώ πάρω σε αυτό που ξέρω είναι ότι ο κόσμος δεν έκανε το sold out στα 8.500 εισιτήρια. Να σου ρωτήσω δεν τώρα. Το έκανε. Άμαν το έκανε. Ναι, ρε φίλε. Άμαν το έκανε, θα δημιουργεί το κατάσταση και. Εντάξει. Από αυτά τα 8.000 εισιτήρια, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έδωσε πρώτα προτεραιότητα σε ποιους? Στη θύρα 4 του συνδεσμίτες, στη 5 στους αφάγκατες, στις σουίτες, στα VIP. Πώς? Στους συνδεσμίτες. Ναι. Και στους αφάκαντε. Ναι. Και φαίνεται ότι δεν μπόρεσα να κάνω. Και θέλω να περάσουν τη δικιά μου την εκδρομή. Εγώ πήγα μέχρι την Αθήνα και αυτοί θα πάνε να κόψουν διόδια από τα Μάλγαρα μέχρι το Βόλο και δεν μπορούν να πάνε 8.000 κομμάτια. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Κοροϊδεύτε με μετά όσο θέλετε. Όσο θέλετε κοροϊδεύτε. Εγώ αδυνατό να το. Και εγώ. Ρε Κώστα τώρα. Αδυνατό να το πιστέψω. Αλλά να βγουν να μας πούνε γιατί δεν έκανανε το sold out. Ρε φίλε, ελπίζω να είναι επίσημα αυτά που μου λες τώρα ότι δεν έγινε sold out. Ρε Γιάννη, δεν τα άκουσες κι εσύ. Τι να. Και εγώ τα άκουσα, αλλά θέλω να το πιστέψω ότι όντως δεν έγινε. Θέλω να το βγάλω από το μυαλό μου. Τι... Ωραία, φίλε, να πούμε. Τι ωραία, φίλε, να πούμε. Και αυτή τη σάικα είμαι 55-60.000 κόσμου πήγαν στον ημιτελικό σε μια ώρα εξαφάνιση τα χαρτάκια. Ναι. Και εσύ, ρε Πάκο, δεν μπορείς να πας μέχρι τον Βόλο στον Πέο να πιεις ένα τσίπουρο. Γιατί όμως. Δεν ξέρω, ρε Μάγκα. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος. Άμα ήταν Ολυμπιακός στο τελικό όμως. Λες. Ερυπή οφθαλμού. Μέχρι και ωραία τσάνκ θα έπαιρνε εισιτήριο. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 να μας πούνε για ποιο λόγο πιστεύουν ότι δεν έγινε αυτό το sold out. Έλατε. Γιατί τώρα πριν από δύο ώρες, πόσο ήταν, τρεις, δεν θυμάμαι που το άκουσα, δεν θυμάμαι το άκουσα. Και λένε ότι αυτοί οι οποίοι ήταν στη θύρα 5 και 6 και ναι. Φωνάζαν οι άνθρωποι, γαυγίζαν και τα λοιπά, ότι εμείς γιατί να πούμε τι είμαστε, κορόιδα είμαστε και τα λοιπά. Του καλεί, πάει πάω και λέει: ναι. Ελάτε εδώ, ξέρω εγώ, μήπως. Εγώ μετά από σένα το άκουσα, επειδή ακούω το ράδιο, μετά από σένα με τον Γρηγόρη. Ο Κανελάκη. Ο Κανελάκη δεν είναι μετά. Αυτό ναι. Πρέπει να είπε. Το είπε. Ναι, ναι. Αυτό είχε πει. Δηλαδή δεν γράψαμε ανάρπαστα τα εισιτήρια και. Τίποτα ανάρπαστα, πω ρε φίλε. Σε 6 μέρες να μην μπορεί 8.000, σε τελικό ρε φίλε. Μου έκανε εντύπωση επίσης. Απίστευτο. Ότι δεν μας παίρναν τηλέφωνο εμένα και ιδιαίτερα τον Κόκκινο, ο οποίος είναι σε αυτά μάεστρο. Να τον πούνε ρε εσύ Γρηγόρη, τι έγινε, κάνα εισιτήριο υπάρχει, κάνα αυτό ναι. Υπάρχει, κάνα. Καμιά παράπλευρη ιστορία υπάρχει και δεν τον άκουσα. Και εμένα με παραξενεύει Κώστα, γιατί έχω πολλούς φίλους παιδιά. Τι έπαθες. Εδώ. Α, πολλούς φίλους παιδιά που λέω χωρίς εισιτήριο μου έχουν πει θα πάω στο Βόλο. Αλλά μπορεί να βρούμε εκεί πέρα. Ξέρω εγώ θα μπουν έτσι γιούχου, μπούχου, μούκου, ξέρω εγώ πώς θα κάνω αυτά. Πες μου εσύ ποιος είναι ο λόγος. Δεν ξέρω, τι να σου πω, ρε φίλε. Ποιος είναι... Τι μέρα είναι αύριο. Εσύ το Σάββατο είναι ο αγώνας. Είναι Σάββατο. Σάββατο 8.30 ώρα ήταν ο τελικός. Να ήταν να πούμε καθημερινή να πει ρε γαμό το. Ναι. Ναι. Σάββατο, εκδρομούλα και όλα. Στον Βόλο. Πήγανε στο παλατάκι τόσους κόσμους. Ναι, ρε Μάγκα. Απίστευτο. Ναι. Αυτό. Α, ήταν ενημερωμένοι αυτοί. Εγώ μπορώ να το γράψουμε αύριο στο πρωτοσέλιδο. Λες να είχαν ενημερωθεί. Ο λαός του ΠΑΟΚ προνόησε, ήξερε ότι δεν θα γίνει. Ότι... Έτσι, ρε φίλε, εντάξει, άμα είναι τόσο προνοητική, οκ. Δεν έχει τόσο μίσος με την ΑΕΚ. Δεν το τραβάει. Όσο και να είναι. 8.000 είναι ένα.
δύο λεπτά ένα έντερ να πατήσουν να τα βγάλουν τα εισιτήρια, έτσι. Ναι. Είναι πολύ λίγα τα νούμερα, ας πούμε, για 8.000. Ραπ, πίπες λες, λέει, για τα εισιτήρια. 300 εισιτήρια βγήκαν στα εκδοτήρια, από αυτά που δεν πήραν, λέει, τα διαρκεία στη σένα και VIP. Ναι. Έστω και 300, ρε φίλε. 400. Έστω και 300. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Μη λέτε λακαμίες, καλή συνέχεια. Τότε γιατί. Τότε γιατί είπαν εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μήπως είναι παραπληροφόρηση. Να βγάλουμε έναν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να μας πει τι έγινε με τα εισιτήρια. Να βγάλουμε έναν άνθρωπο υπεύθυνο, να βγει κάποιος και να μας πει. Ναι, να μας πει. Να μας... Ναι, βεβαίως. Ένας άλλος λέει εδώ, μη λέτε λακαμίες, λέει. Το σιδέσμο φύγαν όλα και τη στήρα στον VIP μείναν. Αυτή η VIP δεν λέμε, ρε, η VIP, ναι. Μη λέτε λακαμίες. Των συνδέσμων φύγαν όλα και τη θύρα των VIP μείναν. Οπότε τα βγάλαν για άλλες θύρες, τελείωσαν άμεσα. Ναι. Άρα από τον VIP τα δώσαν αλλού και έγινε sold out τώρα. Εντάξει. Άρα έγινε. Ναι, άρα υπήρχε θέμα όμως. Με τους VIP. Δεν ξέρω. Δεν πάνε αυτοί οι VIP. Δεν πάνε. Πληροφορία δεν έχω ενημερωθεί. Δεν πειράζει. Πάνε... Δεν μπορώ να ξέρω. Α πάνε οι Διάνοι καλύτερα, πιο καλά. Ρε. Τα κάνουν το... και κερκίδα. Ναι, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω καλά, δεν μπορώ να το. Να το πω. Μου έκανε εντύπωση και λέω τι στο διάλογο. 8.000 κομμάτια να μην μπορούμε να πάμε τελικό με την ΑΕΚ. Πλάκα, κάνετε. Θα κάνουμε αναβολή τα βαγκάλια στο Λευκό Πύργο. Για μια εβδομάδα. Για πάμε. Άιντε. Αφήστε βρε παλιόπαιδα τις λακαμίες με τα εισιτήρια. Άιντε κι άλλος. Άμα βγαίναν απλά στα εκδοτήρια, σε μισή ώρα θα είχαν εξαντληθεί. Ο μόνος λόγος αν ισχύει είναι ότι το μπέρδεμα με τη μοιρασιά στους συνδέσμους. Χαιρετίσματα στον Στεφανάρα. Λέω ο Γιαννάκης, ο... έλα ρε, να μας πει. Κάτσε. Τάρε, φύγαν τα εισιτήρια. Κάτσε να μάθουμε τι έγινε. Θα μάθουμε τα πάντα. Και τα λοιπά και το τελικό τι έγινε. Κάτσε. Ορίστε. Αφήστε να κάτσει ο Όρτης εδώ γιατί καθόμουν τόσο. Ο Όρτης ξαπλωμένος ό,τι θέλεις. Όπως θες. Λοιπόν, Γιώργος Καστάνης, εδώ 12 και 20. Τι ισχύει, τι θα γίνει. Λοιπόν, καταρχήν προς το παρόν οι ομάδες δεν έχουν ενημέρωση. Οι ομάδες. Είναι, δεν ξέρω. Οι φιναλίστ. Ναι. Είναι και η ΑΕΚ, συγγνώμη για την ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί. Η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει και αυτή. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Ωραία, πέρα. Πάμε παρακάτω. Πάντως, προκύπτει αυτή η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι τα εισιτήρια. Στην Γενική Γραμματεία. Ναι. Στην Αθήνα. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι τα εισιτήρια, αρκετά από τα εισιτήρια, δεν ξέρω αν είναι όλα, αλλά αρκετά από τα εισιτήρια τα οποία μοίρασαν, τυπώθηκαν από την ΕΠΟ, μοιράστηκαν στις ομάδες και δόθηκαν στους φιλάθλους, δεν έχουν αρρύθμιση. Υπάρχει φόβος ότι μπορεί να εκτυπώθηκαν και άλλα πλαστά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αρρύθμιση στα εισιτήρια. Ναι. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα. Και όταν δεν υπάρχει αρρύθμιση, δεν υπάρχει εισιτήριο 01, 02, 03, 04 κτλ. Δεν υπάρχει αυξό αριθμό. Ακριβώς. Και ποιος θα τους βάλει εκεί που να χάσουν. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από την ΕΠΟ είχαμε μία επικοινωνία λίγο νωρίτερα. Τώρα εμείς. Πριν από 5 λεπτά περίπου. Τι? Και θέσαμε το θέμα. Εάν η πολιτεία, ο κ. Βασιλιάδης, το Υφυπουργείο Αθλητισμού αποφασίσουν ότι δεν πρόκειται να γίνει ο τελικός, αναβάλουν το τελικό. Ποια είναι η δική σας αντίδραση, έχετε δικαίωμα αντίδρασης για να πιέσετε να γίνει ο τελικός. Η απάντηση της. Ποιος τον ακυρώνει τώρα τον τελικό, η αστυνομία. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης, στη σύσκεψη που έχει στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, συνυπολογίζοντας τα δεδομένα προβλήματα που ανέφερε. Ο ίδιος ο Υπουργός. Ο ίδιος ο Υπουργός. Ο ίδιος ο Υπουργός. Ακριβώς. Λέει ότι θα αναβληθεί. Ναι, η ΕΠΟ τώρα. Διαρρέει μέσα από κύκλους του ότι θα προχωρήσει αναβολή. Ακόμα επίσημη ανακοίνωση δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι πριν. Τώρα εμείς πήραμε την ΕΠΟ τώρα. Από την ΕΠΟ λοιπόν υπάρχει πληροφορία ότι αν η πολιτεία αποφασίσει αναβολή του τελικού, δεν έχουν δικαίωμα ουσιαστικού αντίδραση και πρέπει να σεβαστούν την απόφαση αυτή. Λογικό είναι. Πολιτεία είναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε. Ότι αναβάλει το τελικό. Ότι... Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα πάμε για αναβολή. Περιμένουμε για να είμαστε απόλυτα σίγουροι και ακριβείς στις επίσημες ανακοινώσεις. Και... Μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα, Γιώργο. Δηλαδή. Όχι ασφαλώς. Μήπως υπήρχαν και άλλα. Συσσωρευτήκανε όλα μαζί. Υπήρχαν θέματα όσον αφορά το γηπεδικό, δηλαδή. Τα έργα τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά υπήρχε μια δέσμευση ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι το αργότερο. Βεβαίως, εμένα μου προξένησε τρομερή εντύπωση για το γεγονός ότι στις 7.30 ώρα το απόγευμα της Πέμπτης, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, είχε υπογραφεί το πρωτόκολλο το σχετικό ανάμεσα στον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας, στην περιφέρεια, αν το λέω καλά, του Βόλου και στον Δήμο Βόλου, για την όλη διαδικασία, δηλαδή για να προχωρήσουν οι διαδικασίες του τελικού. Αλλά έρχεται αυτή η σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Αθλητισμού της πολιτείας. Έκτακτη ήταν, Γιώργο. Έκτακτη. Ήταν έκτακτη. Που αναβάλει, τουλάχιστον οδηγεί προς αναβολή του τελικού και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τις επίσημες ενημέρωσεις. Μάλιστα. Ο επίσημος ΠΑΟΚ, έχουμε κάποια αντίδραση. Περιμένουν η ομάδα της ΑΕΚ, ξέρω. Περιμένουν ενημέρωση από την Αθήνα για να λάβουν για αυτή τη σωστή τους θέση. Με άλλα λόγια, από ό,τι κατάλαβα, τα υπόλοιπα κομμάτια μπορούν να επιληθούν.
το θέμα της ασφάλειας του. Το θέμα της ασφάλειας του κόσμου είναι πολύ βασικό. Είναι βασικό, το βασικότερο. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν υπάρχουν εισιτήρια τα οποία δεν έχουν αρρύθμιση, δημιουργείται ένα μέγιστο θέμα. Ποιος τα έβγαλε αυτά? Αυτά βγαίνουν από την Ομοσπονδία, λογικά. Ποιος τα έκανε? Παίρνουν οι ομάδες. Το λάθος ποιος το έκανε τώρα εδώ? Το λάθος είναι της Ομοσπονδίας, λογικά. Της ΕΠΟ. Έβγαλε εισιτήρια χωρίς νούμερα επάνω. Και πάει ο άλλος να πει: εγώ κάθομαι εδώ, και εγώ κάθομαι εδώ, απλά κοθεί στα μπουνίδια. Ναι, για το πότε θα γίνει, λέει ο Γιώργος Σωμάτης. Κανονικά. Ναι. Εφόσον ανακοινωθεί επίσημα η αναβολή του τελικού, τότε υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η πρώτη πιθανότητα είναι να γίνει ο τελικός την άλλη Τετάρτη. Αλλά επειδή την υπάρχουν... άλλη Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη. Χλώμο. Ναι. Έχουμε επειδή... τίποτα μάτς και τέτοια. Επειδή υπάρχουν αγώνες Champions League, αγώνες Revans, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν μπορεί να γίνει ο τελικός νωρίς το απόγευμα, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο παράταση και διαδικασία πέναλτι. Ναι. Και δεν πρέπει να συμπέσει η διαδικασία διεξαγωγής του τελικού σε οποιαδήποτε χώρα. Στην Ελλάδα, στην προκειμένη περίπτωση, με την διεξαγωγή μιας αναμέτρησης επίπεδου Champions League. Αυτό είναι κανόνας της UEFA. Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση. Οι θερμοκρασίες είναι καλές, μπορεί να γίνει αυτό. Η δεύτερη ποια είναι? Η δεύτερη περίπτωση, εφόσον αναβληθεί σήμερα οριστικά και το ανακοινώσουν και δεν γίνει την άλλη Τετάρτη, να πάει το άλλο Σάββατο. Μια εβδομάδα μετά. Ναι. Μια εβδομάδα μετά. Λοιπόν, τώρα, με τα εισιτήρια τι έγινε τώρα? Δώστε μου την ευκαιρία να κάνω λίγο. Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά, Γιώργο. Ναι. Δώστε μου την ευκαιρία να κάνω λίγο ακόμα ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εάν πάει πίσω ο τελικός κυπέλου, ναι, εφόσον δεν γίνει Σάββατο, πάνε πίσω και τα play-off. Ναι. Δεν μπορούν να γίνουν την άλλη Τετάρτη. Δεν μπορεί να γίνει επικύρωση της βαθμολογίας της Super League που ζητούν οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος. Στη συνεδρίαση που έχουν προλαβεί για την Δευτέρα. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν θα πάνε πίσω υποχρεωτικά και τα play-off. Να σε κρατήσω λίγο ακόμα. Κάπου άκουσα ότι έγινε ένα μπέρδεμα με τα εισιτήρια και εκεί πάω καλή και τους κατόχους της θύρας 5-6 κτλ. Τι έγινε? Όχι, δεν έγινε μπέρδεμα. Απλά σήμερα η ΠΑΕ, λίγο μετά τις 10, ανήρθησε στα social media μία. Το πρωί. Τώρα το βράδυ. Ναι. Και ενημέρωνε τον κόσμο ότι υπάρχουν διαθέσιμα, λίγα ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια για τους κατόχους διαρκείας, για τον τελικό, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από το γήπεδο της Τούμπας. Και πράγματι πήγε για ο κόσμος. Για τη θύρα 5 και 6, λες. Για όλες τις θύρες του κόσμου. Για όλες. Για όλους τους φιλάθλους που είχαν εισιτήρια διαρκείας στην κατοχή. Και αποκλείστηκαν. Και είχαν αποκλειστεί, γιατί δεν ίσχυαν τα εισιτήρια του τελικού για τους κατόχους, για παράδειγμα, της θύρας 5, της θύρας 6, της θύρας 6. Πληροφορία πόσα ήταν περίπου? Όχι, τον ακριβή αριθμό που μοίρασε η ΠΑΕ, όχι, δεν τον γνωρίζω. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε ένα πανδαιμόνιο, πήραν άνθρωποι εισιτήρια. Τώρα να δούμε τι θα γίνει εφόσον να βγει. Τα γραφεία της ΠΑΕ. Ναι, έξω τα γραφεία. Τι θα γίνει εφόσον αναβληθεί ο τελικός με αυτά τα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φιλάθλοι στα χέρια τους, τα οποία δεν είναι αριθμημένα. Εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Εφόσον δηλαδή αναβάλει η πολιτεία οριστικά τη διεξαγωγή του τελικού. Εγώ εισιτήριο τώρα. Εσύ έχεις ένα εισιτήριο που γράφει 0-0 αρρύθμιση. Ναι, ωραία. Ωραία. Εγώ επίσης, ο κύριος 0-0. Ναι. Τι θα γίνει με αυτά τα εισιτήρια? Δεν θα πρέπει να επιστραφούν πίσω. Θα πρέπει να τα πάρουν πίσω και να δώσουν άλλα. Και να δώσουν άλλα με συγκεκριμένη αρρύθμιση. Έτσι. Ναι. Κατάλαβες, να εγγυηθούν ότι θα λειτουργήσουν τα τουρνικέ. Και αυτοί που τα έχουν, έτσι, μην πάνε αλλού τα εισιτήρια. Συμπληρώσει, αν δεν δώσουν λεφτά. Έχει ενημέρωση στο γήπεδο του Βόλου αν υπάρχουν καθίσματα αριθμημένα? Αυτό δεν το ξέρω, όχι. Δηλαδή, μήπως λέω εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Θέλεις ερωτήματα, αλλά να σου πω κάτι. Δώσε μου λίγο χρόνο για να μπορούμε να απαντήσουμε πιο υπεύθυνα στην πορεία. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσεις. Εάν στο γήπεδο του Βόλου, γιατί μπορεί να έχει γίνει και αυτό, τα καθίσματα να μην έχουν νούμερα, οπότε αυτός που έβγαλε τα εισιτήρια να τα έβγαλε έτσι. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Ακραίο! Γιατί μπορεί να. Είναι ένα θέμα προς ερώτηση. Ακραίο, ναι. Θα το θέσουμε, να δούμε τι ισχύει και θα ενημερώσουμε. Τέλος, για να πας να κάνεις δουλειά. Τα δημοσιογραφικά. Υπήρχε ένα θέμα και τα δημοσιογράφικα ήταν λίγο πρωτόγνωρα. Υπήρχε θέμα, όχι πρωτόγνωρα, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο αριθμό διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Δηλαδή, μας έλεγαν για παράδειγμα από την Ομοσπονδία τις προηγούμενες μέρες ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για παράδειγμα. Κοπήκαν πολύ. Ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εγώ έβαλα μέσον για να πω. Περιόριστος αριθμός που μπορούσε να διαπίστευσης για τους δημοσιογράφους. Εγώ έβαλα μέσον, χοντρό. Το εξασφάλισες. Το εξασφάλισα. Άρα έχεις καλό μέσο. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνω και πολιτικό. Γιώργο, εδώ είμαστε μέχρι τις 2. Μια χαρά. Οτιδήποτε μας διακόπτεις και. Ναι, ωραία πράγματα. Έτσι, το ρεπορτάζ τρέχει τέτοια ώρα. Τελείωσαν τα εισιτήρια, πες στο Ραπτόπουλο. Πήρε το τελευταίο ένα φιλαράκι μου. Ένας ρεπόρτερ από μια εφημερίδα. Πολύ καλός φίλος. Οδηγός Κυρισάβα, Πασπάτς Καλαφάτης. Πείτε, βρέλε, για τον Μπουκλουκουμέ στο βόλεϊ. Που το πνίγεται στο Νευρόπολης, λέει. Νευρόπολης. Νευρόπολης. Μάλιστα. Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σας. Άρα λοιπόν είχαν μείνει λίγα εισιτήρια τελικώς. Και έγινε παζουρλισμός. Αυτή το λέει τελικά ούτε ένα κουβάλι με σκατά δεν μπορούν να κατέψουν.
Και τώρα εκεί τα μαγειρεύουν στην πολιτεία μέσα, ξέρεις, στα γραφεία. Υπέρ, κατά, ζυγίζουν ποιες είναι οι αντιδράσεις. Πάντως, σολτάου δεν είχε γίνει. Δύσκολο, δεν έγινε, ναι. Και πήγαν οι καημένοι τώρα και έξω την τούμπα και τρέγανε. Μέχρι και δέσου που πήγε εισιτήριο εκεί πέρα. Πόσο μου ένα εισιτήριο για μένα να πάω. Καλά το είπαμε, καλά το είχαμε. Ναι, κάτι είχαμε μυριστεί. Ναι, αλλά λέει όμως και ο Γιαννάκης εδώ τη Ζένια στο σηματίσω ότι. Ρε φίλε, δεν άνοιξαν ένα μου τα εκδοτήρια να πάει ο λαός να πάρει. Τι ναι, ρε φίλε. Τώρα, να πούμε. Διότι άμα ανοίξει τα εκδοτήρια μπορεί να πάρουμε εμείς 200.000. Ντου θα γίνει, καμία. Θα γίνει ντου κανονικό. Ναι, και την πολίτρια θα πάρουν αυτή, ναι, καρνίβαλη. Ναι, αυτή η καρνίβαλη. Και την πολίτρια θα σηκώσει στον αέρα, βέβαια. Τι λες τώρα, τι σκέφτεσαι. Τι σκέφτομαι. Εγώ τη δουλειά τη βλέπω για άλλο Σάββατο. Άμα θα γίνει τελικός. Άμα δεν γίνει αυτό το Σάββατο, θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ναι. Βέβαια. Για Τετάρτη δύσκολα. Πάει να παίξει τώρα κάψω να μπάλατε 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί αν θα γίνει, 6 θα γίνει. Ναι. Το ότι ήταν να πα στο τελικό και μάλλον αναβάλλεται σύμπτωση είναι πάλι. Δεν είναι σύμπτωση. Έχει αναβληθεί τελικός 2 μέρες πριν γίνει ξανά. Κατσίκι. Κατσίκια είναι αυτοί που ψηφίζει, ρε. Καλά, ρε. Σε λέει ο Γρηγόρης. Είσαι μεγάλο κατσίκι. Ρε χριστιανοκομμουνιστή, εσύ να πούμε. Κατσίκι που θα με πει. Αυτή η μέρα που πήγαμε μαζί σε εκείνον τον αθληματισμένο τον νεύος μου να δούμε το ματς με τον Άρη, έχω συγχαθεί να ακούω να σε λέει μαύρη κάλτσα. Πέθανε. Μια φορά πήγε εκεί. Πέθανε ο Βενζινάς. Και ο Βενζινάς πέθανε και το μάτς δεν μπόρεσε να κερδίσουμε και από τότε όλα πάνε να μην πω την πάνε. Και τη μουστάρδα στο παπούτσι έριξε. Μέσα στην ώρα θέλω να σε γνωρίσω πολύ ραπτόπουλα, να δώσουμε ένα ραντεβού και πέθανε ο άνθρωπος σε μια εβδομάδα. Ρουσούζι να πούμε. Φαινόταν άρρωστος αυτός. Τι φαινόταν άρρωστος εκεί πέρα, είναι κάτι ξάψαλμος να πούμε. Ολόκληρο γαϊδούρι μέχρι εκεί. Κορόιδευε την άλλη από το φορείο εκεί που σήκωνε εκεί πέρα. Κουρέδευε τη χοντρή στο φορείο. Πα. Η χοντρή θα ζήσει άλλα 30-40 χρόνια. 240. Και εκείνος δεν θα έχει μείνει η στάχτη του που κορεύει. Κοίτα ρε φίλε. Να κορεδεύεις να μου εγγράψεις. Πω πω τι ατάκες έριχνε ο σχορεμένος όμως ρε φίλε. Τι ατάκες ο Βενζινάς έριχνε εκεί πέρα. Το Θιούδη και τον παπά του Θιούδη. Τον παπά σου εφοριακέ. Και ήθελα να με κάνει έλεγχο και τέτοια. Ο βρωμοεφοριακός έκανε έλεγχο. Ο παπά σου ρε Βρωμοδιούδη τον έλεγε. Γιατί να φεύγουν έτσι καλοί ατακαδόροι ρε φίλε. Λοιπόν το ρεπορτάζ τρέχει. Εδώ είμαστε το βράδυ. Θα είναι μακρύ. Ναι, σαν τον επιτάφιο θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι το πρωί. Θες να ανοίξουμε γραμμές από τώρα. Ό,τι γουστάρει ο λαός, ρε. Ας μας πούν και αυτή την άποψή τους. Πότε θέλει να γίνει ο τελικός, πώς τους βολεύει να γίνει ο τελικός, τι ώρα τους βολεύει. Αν θέλουν να γίνει αυτό το Σάββατο, να πιεστούν καταστάσεις. Οι VIPs τώρα δεν κάνανε τα sold out, τώρα τι έγινε. Αυτή η VIPs είναι πολύ τσιριμπιμ τσιριμπομ, βουτυράτη είναι όλη. Οι VIPs τώρα ήταν. Σίγουρα, ρε φίλε. Ε? Τώρα να αφήσει θύρα 4 εισιτήριο να μην πάει. Τώρα που σε γνώρισα, άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε το βούρι μου κι όλα πάνε δεξιά. Τώρα που σου χάρισα το ζεστό κορμί μου, τα κρυφά μου όνειρα πήρανε η φωτιά. Φωτιάστε παιδιάκια μας, σκώστε μου. Τζάκατε δικαίλη σκουργούρε τάχατα. Μέσα στα μάτια σε κεδό και η καρδιά μου που τρέλει. Για μια ζωή θα σ' αγαπώ και για σε λένε κάκα και Γκαντέμι. Έβαλε τον κρύο το Χάρι Κλίν να με πει Γκαντέμι. Τον κρύο το Χάρι Κλίν. 40 χρόνια είναι το ίδιο βιολί. 40 χρόνια κατέμεις, έχεις κατεμιάσει, Κώστα. 10.000 έσημα με το τραμπάκουλα έκανε. Α, μ' άρεσε. Δεν είσαι γρουσούζης, κατεμιά είσαι σε όλο το μαγαλείο, κόκκινος. Ήθελα να σου πω, είδες στη Γαλλία εκεί με τη Λεπέν και πόσα το χρόνια, πόσα χρόνια κάνεις δεσί μπούλινγκ στον κόκκινο και σε φταίει ο Χάρι Κλίν. Είμαι φταίει ο Χάρι Κλίν. Πόσα χρόνια κάνεις μπούλινγκ στον κόκκινο. Εγώ μπούλινγκ ναι. Στον κόκκινο. Δεν είσαι εδώ, κάθε μεσημέρι. Σιγά το μπούλινγκ. Άμα έρθω εδώ και να σε παρακολουθήσω, θα σε πλακώνω στο ξύλο κάθε δευτερόλεπτο. Ποιος Χάρι Κλίν, είσαι από εδώ βρε κοτόπουλο. Ο Βανδουλάκης αρσενικό. Ο Καζαντζίδης, ο Χάρι Κλίν. 2-31-0-90-90-90 όποιος θέλει να πάρει. Πάρτε τώρα και πείτε τι. Μετά θα πούμε για τη Λεπέν και το Μακρόν. Μην ζουν το χείρα εκείνη που είναι. Πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Πάμε, άμπου, άιτ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος. Παρασκευή 5 Μαΐου, νέο, διαχειρός αρέτου στο κέντρο του ωραίου κάστρου. Σύγχρονος, μοντέρνος χώρος με ολόφρεσκα πιάτα και ζουμερές γεύσεις.
Απολαύστε χυμούς και μπύρες στο δροσερό μας μπαλκονάκι και ανακαλύψτε τον φιλόξενό μας παιδότοπο. Εγγένεια Παρασκευή 5 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Με πολλές εκπλήξεις και για εκείνη την ημέρα, με κάθε σάντουιτς, ακόμα ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 69 55 55. Διαχειρός Αρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θα δώσουμε χαιρετίσματα το Γιακουμίδη, τον Γιώργο. Δώσε τον αρέ. Ποιο σήμερα τον αθλητή μας τον έκανε. Σωτηράκο. Τον Σωτήρη, τον Μορφούλη. Έτσι μια. Βοήθησε ο άνθρωπος. Βοήθησε την κατάσταση γιατί ο Μορφούλης έκανε πολύ δυνατή προπόνηση για ένα πιασηματάκι. Ναι, ρε φίλε. Α, τον φτιάξει ο Γιακουμίδη. Είναι και για αγώνα τώρα εκεί στο παραδάκι. Τον φτιάξει ο Γιακουμίδη. Κάνει έννοια να Και σκυλίο ο Σωτηράκο. Δεν νιώθει. Τι πιτσιρικά, ναι. Γεια σου Γιώργο Γιακουμίδη. Γεια σου Τζο. Πάμε στον κόσμο να δούμε τι λέει αυτός ο κόσμος. Ορίστε κύριε παιδιά. Να διακόψουμε τη ροή των τηλεφωνημάτων. Να δούμε πώς αισθάνεται ο λαός που περίμενε αυτό το τελικό. Ναι. Στη στιγμή που υπάρχει οριστική. Δεν υπάρχει, αλλά είναι στα πρόθυρα, στο οξυγόνα είναι. Τι θα πει ο ΠΑΟΚ, τι δηλώσεις θα γίνουν κτλ. Καλημέρα. Έλα φίλε, καλημέρα. Γεια σου ρε πρόεδρα. Θλίψη για τον. Τα Γιάννητσα Μιχάλης είσαι. Ναι. Πρόεδρα είπα, καλά είπα, κατάλαβα. Καλά, έτσι. Τι έγινε, κοίταξε, όσον αφορά το θέμα των εισιτηριών που λες. Ναι. Που είπατε που αναφέρατε, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Φώναζε, ρε φίλε, φώναζε. Λέω, καλά κάνατε και το αναφέρατε το θέμα των εισιτηριών. Για ξαναπέστε αυτό. Πάρ' το, ρε φίλε, ξανά. Τι είσαι προβληματικός, για λέγε. Καλά κάνατε και αναφέρατε το θέμα των εισιτηριών. Ναι, κάναμε, ναι. Απ' την άποψη όμως ότι ας πούμε αυτό με τα δύο επίσης. Όταν έχει ένα προϊόν, θα το πουλήσει στου καλοπληρωτέ. Δεν ξέρω προϊόν τι προϊόν. Το προϊόν. Sold out δεν έκανε. Πήγε να το πουλήσει στου καλοπληρωτέ. Μα ρε ραπ. Εσύ όταν έχει, ας πούμε, 10 καλά μπουκάλια whisky. Ναι. Θα πας να το πουλήσει στον κόκκινο ή θα πας να το πουλήσει στο φαμαϊρικό διευθυντή. Σωστό και αυτό. Στον κόκκινο. Πρώτα πήγαμε στον κόκκινο. Τα καλά μπουκάλια whisky. Δεν ξέρω θα μα ειδικεύσει. Ακριβά. Τι, ακριβά. Α, ακριβά. Τα ακριβά. Τα ακριβά, εντάξει. Δεν θα πας να το πουλήσει αυτό που σε κάνει κατανάλωση, τον καλοπληρωτή. Λογικό, στον καλοπληρωτή θα πας. Πού θες να καταλήξεις. Αν και είναι λίγα τα μπουκάλια, θέλει να σου πει ο πρόεδρος. Θέλω να καταλήξω. Είναι και λίγα τα μπουκάλια. Ναι, θέλω να καταλήξω. Γιατί α πούμε πρώτα έδωσαν προτεραιότητα αυτού που καλοπληρώνουν. Αλλά αυτό στα VIP δεν μπορεί να παραστηθεί στο Πανθυσσαλικό στη Λαμαρίνα και να περιμένει να μπει δύο-δύο σε τουρνικέ. Ναι. Κατάλαβε, αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι προσπαθώ να σου κάνω κατανοητό για ποιο λόγο δεν έγινε sold out σε αυτά τα εναπομείνοντα εισιτήρια 300-400. Μάλιστα. Στους VIP εννοείς, στους VIP. Προφανώς και ναι, εκεί έγινε η πάση, ναι. Έχουν συνηθίσει να κάθονται σε πέτσινο κάθισμα και να πίνουν φρόντο εσπρέσο, ρε ξάδερφε. Έτσι είναι, ναι. Δεν γίνεται να του πετάξει το κλεισμένο τη τρελή τώρα. Δηλαδή η VIP δεν είναι PAOK. Βρε, η VIP PAOK είναι, αλλά. Και ο Light PAOK μπορεί να είναι, ρε. Ορίστε. Ναι, δεν είναι BGM PAOK. Δεν είναι BGM, είναι light. Δεν θα πάω παντόφλα να πετάξουν στον επόπτικη πέρα, κατάλαβε. Είσαι σίγουροι ότι το sold out δεν το κάνανε οι VIP. Ορίστε. Από αυτού περίσπησαν τα εισιτήρια. Από αυτού περίσπησαν τα εισιτήρια μόνο. Ναι, ρε, από αυτού αυτό δόθηκε πρώτα. Αυτή η PAOK δεν είναι λαό του PAOK. Ναι. Ορίστε. Δεν είναι λαό του PAOK και VIP. Είναι λαό του PAOK, αλλά δεν μπορεί να του πετάξει μέσα σε ένα κλειδί με του τρελού. Δεν είναι το που λέει, αν είχε VIP για τον τελικό θα αγοράζανε. Δηλαδή, θες να πεις ότι οι VIPs του ΠΑΟΚ. Είναι βουτυράτη οι VIPs, δεν μπορούν να μπουν μέσα με τους μαμελούκους. Πάμε, με δικαιολογήστε γιατί δεν κάνετε sold out. Μα δεν δικαιολογούμε, ρε Ραπτόπουλε. Εσύ δεν μπορείς να δικαιολογηθείς την ανοησία που πέταξες. Εγώ είμαι ανόητος. Αλλά ξέρω ότι μέχρι τις 10 το βράδυ
Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε sold out τα εισιτήρια ενός τελικού. Sold down. Ναι. Τώρα, 8.000 τώρα που πήγαινε. 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 Η Βίξ. Η Βίξ δεν ξέρω τώρα τι πήγαινε. Να σου πω λέω κάτι. Να σου πω λέω κάτι. Έχει μάθει να παρουσιάζει τα δεδομένα όπως θέλει για να δημιουργεί σύντρικα. Καλά να πάει. Ποια σύντρικα. Δηλαδή αν έπαιζε α πούμε αυτή τη στιγμή. Λέω εγώ α πούμε μια άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και δίνανε 8.000. Δεν πηγαίνανε δηλαδή οι VIPs τη ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού να πάρουν. Πάλι θα πηγαίνανε. Δεν θα πηγαίνανε. Δεν θα πηγαίνανε πάλι. Αφού πάλι στο ίδιο γήπεδο δεν θα πάνε κάτι από εκεί. Αλλά αυτό που λέω, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να με ρωτήσει. Να με δώσει να καταλάβει. Θα έστελνε. Ωραία. Πες ότι βγάζει 1000 VIPs, 1000 εισιτήρια με προτεραιότητα για VIPs στη Φενέρμπαχτσε. Θα πάνε μέσα στη Φενέρμπαχτσε 1000 VIPs. Ποιο ρε. Ούτε ένα. Γιατί ρε φίλε. Ούτε ένα. Φοβάστε το λαό τη ΑΕΚ δηλαδή τώρα στο Παθεσσαλικό. Και δεν θα πάνε οι φίλε. Ρε σου λέει για του light οπαδού ρε φίλε που θα πάνε με το αρμάνι, το κουστούμάκι ρε και το ζελέρε. Αυτό ακριβώ. Α πάει ένα από την Κορδελιά θα βρει και την παντόφλα στον επόπτε με το στραβοσφυρίξι ρε. Αυτό δεν θα πάνε ο δικό. Αυτή δεν θα πάνε ο δικό. Θα πάνε από θερμαϊκό με τα γιότ. Μπράβο, ναι. Θα πάνε. Η τσιριμπή ψιριμπό. Τι θέλει να μα τρελάνει το είναι ότι πάει, πάω σφιχτό. Εγώ Μιχάλη σε καταλαβαίνω, άστον. Σφιχτό κολλάει με την ανακοίνωση. Να σου πω λέω κάτι. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Και ο ραπ καταλαβαίνει. Απλά κάνει δεν καταλαβαίνει. Τι μουχρίτσα είναι. Δεν πειράζει. Ραπτόπουλε, ραπτόπουλε, καλή καρδιά. Το μεροκάμο το όπως και να έχει πρέπει να βγαίνει. Δεν το λέω προσβλητικά. Να δούμε τι είναι καλά, πάμε να δούμε. Δεν ξέρω, ουδέν ξέρω. Ουδέν ξέρω. Γεια σου, Μάικ. Γεια σου. Μάικ, καλό βράδυ. Επόμενο φίλο. Τι παλιό παιδί. Παιδιά, με το ρεπορτάζ, πείτε αν είναι οριστικό να το δώσουμε. Να δούμε ποια θα είναι η άλλη μέρα. Οι αντιδράσει των ΠΑΟ και ΑΕΚ. Έχει βαριά μέρα εδώ. Καλημέρα. Πασπάτη Καλαφάτη και Σία. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα στο πρώτο ραδιόφωνο. Κάτσε ρε να διαβάσουν το ρεπορτάζ από άλλα site τα παιδιά και θα σε ενημερώσουν για το τελικό ρε. Ναι, αλλά το κάνατε, εντάξει, κάποτε στο Μετρόπολης το κάνατε χάσπι, δηλαδή το κάνατε γαργάρες. Ποιο? Επειδή ήταν ο Φάνης ο Αθανασιάδης, είχε παίξει τον Άρη και έφυγε από τη ζωή, ούτε καν το αναφέρετε στα ψηλά γράμματα. Να κάνετε ρε φίλε και γαργάρες το σημερινό μάτς στο Βόλεϊ. Δηλαδή, κύριε Αντρώνη, τι τους κρατάς τους δημοσιογράφους του Βόλεϊ. Εκτός δηλαδή και αν έχετε υιοθετήσει εκεί στο Μετρόπολης. Όχι, και στη Μέτρο Σπορ. Ο Ιβάν είναι γουρσούζης ο Ιβάν. Όχι, ναι, ναι. Ναι. Εκτός και αν έχετε υιοθετήσει μία γραμμή στο Μέτρο Σπορ, έτσι, ό,τι δεν συμφέρει δεν το γράφουμε. Διότι στο Μέτρο Σπορ, στο site, στην ηλεκτρονική σελίδα, εάν θέλει κάποιος να ενημερωθεί για το σημερινό μάτς, δεν αναφέρεται πουθενά, κύριε Κωστάκη μου. Πώς το εξηγείτε αυτό το φαινόμενο δηλαδή. Ό,τι δεν μας συμφέρει σαν το Στάλιν. Όποιος τον έτρωγε από δίπλα από τις φωτογραφίες, τον έβγαζε και από τη φωτογραφία. Συγγνώμη, να δω αν έχετε δίκιο, θα σας δώσω δίκιο. Τι αν έχω δίκιο. Κάτσε να ψάξει τώρα στην Google. Πείτε μου κύριε Ραπτόπουλε, πού μπορεί να πάει ένας αναγνώστης που είναι στον υπολογιστή του αυτή τη στιγμή για να διαβάσετε για το σημερινό μάτς που έγινε στην Πηλαία. Αμάν με αυτό το βόλεϊ. Ορίστε. Και να σας πω κύριε Ραπτόπουλε, είναι λίγο στην γραμμή. Είναι ρεπόρτερ, έχουμε ρεπόρτερ. Καλημέρα. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από την προσωρινή ειδικού επιτροπή της ΕΠΟ. Αναφορικά με το θέμα που εξηγούσαμε λίγο νωρίτερα, η ανακοίνωση αναφέρει επιλέξει τα εξής. Αναφορικά με το θέμα αρρύθμισης των καθισμάτων του Παθεσσαλικού Σταδίου, ζήτημα που δεν απέτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στον Βόλο, προκειμένου να δώσουν άδεια διεξαγωγής του τελικού του κυπέλλου 2017, την οποία και η αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητος του γηπέδου έδωσε χθες 5η 4 Μαΐου και ώρα 19:30 που σας προανέφερα, ήδη έχουν προετοιμαστεί συνεργεία από το συντονισμό της ΕΠΟ και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων μερών, εννοεί τις ομάδες, και όλα τα καθίσματα θα είναι αριθμημένα μέσα στη σημερινή ημέρα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο τελικός θα γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καταλήγει ανακοίνωση της ΕΠΟ. Βεβαίως όμως, εδώ ολοκληρώνει την ανακοίνωση της ΕΠΟ, ακόμα και αν προκύψει η αρρύθμιση των καθισμάτων την Παρασκευή, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα εισιτήρια που έχουν στην κατοχή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, φίλαθλοι της ΑΕΚ και γράφουν 0-0. Δεν έχουν αρρύθμιση. Ναι. Αυτό είναι το επίσης. Άρα για να καταλάβω τώρα, πρώτον, μεταθέτει την ευθύνη στην αστυνομία. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ναι, και δεύτερον, πιέζει με αυτόν τον τρόπο να γίνει ο τελικός. Καταλαβαίνω. Ξεκάθαρα, ναι. Τι προβλέπεις.
Τίποτα. Τι να σου πω, μετά από αυτό το μπάχαλο, μετά από αυτό το φιάσκο. Πιστεύω ότι Γιώργο θα πέσουν τηλέφωνα και θα πούνε. Τηλέφωνα ήδη πέφτουν. Θα γίνουμε. Όχι, όχι. Κάντε κάτι να γίνω τελικός, γιατί θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι. Θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι μαζί μας. Ναι, ναι. Βρείτε μια μεσοβέζικη λύση γρήγορα να τακτοποιήσετε το θέμα. Πιθανολογώ ότι θα ανατραπεί η ιστορία. Κάτσε να το δούμε και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Θα μιλάμε μέσω τηλεφώνου, γιατί Γιώργο, θα υπάρχουν και ανακοινώσεις όπως αντιλαμβάνεστε και θα πρέπει να τις διαβάζουμε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Κάνεις υπερορίες. Έτσι είναι ο ρεπόρτερ. Είναι εδώ όλα τα παιδιά του Μέτροσπορ. Και πάμε στον ακροατή. Live μετάδοση. Και λοιπόν, και έχεις πουλές κοστάκι μου. Live μετάδοση είχα, βρε. Τι έγινε, ο Κυρσάβας πήρε τηλέφωνο να γίνει ο τελικός. Και μάλιστα. Ναι, πείτε μου. Ναι, πείτε μου. Που μιλάτε για οπαδική τοποθέτηση και τα λοιπά. Η κυρία Δήμου είναι μια δημοσιογράφος αξιόλογη, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει κάνει τοποθέτηση και αναμετάδοση οπαδική. Χώρια που στο θέμα της τακτικής και στο θέμα του πως στήθηκαν οι ομάδες, έφυγε ο Διαγώνιος που πήγε τα λοιπά, ήταν ενημερωμένοι. Οπότε... άλλο θέλω να σε ρωτήσω, Κωστάκη μου. Ναι. Να σε ρωτήσω, R3 έχεις δει τις τελευταίες μέρες? Δεν βλέπω R3. Σε παρακαλώ, εδώ R3 είναι όλα τα λεφτά. Έχει ανταποκριθεί το μεγαλύτερο δημοσιογράφο της πόλης, το Γιώργιο Μίνο. Εδώ και τρεις μήνες τον έχει εγκαταστημένο στο Βόλο. Δηλαδή, πες μου ρε Κωστάκη μου, ποια μαγαζιά δουλεύουν περισσότερο τα μεσημέρια στο Βόλο τώρα με πελάτη το Γιώργο το Μίνο? Όλα. Ο Γιώργος Μίνο Περιζήτητος Γαμπρός, μόλις επαντρέφει. Δηλαδή, ρε φίλε μου, εντάξει. Είναι τα πάνω του το μάγουλο. Το καλύτερο ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μίνος. Τώρα θα πάρει και το κυλικείο. Ποιο κυλικείο? Εδώ πήγατε στον Εύωσμο και οι δύο και κάνατε και 2-3 καλά. Έφυγε ο προπονητής, έφυγε ο γενικός αρχηγός. Και γιατί δεν το λες, βρε Στεφανάκο, τι ότι έκανε και ένα καλό ο Κωστάκης που πήγε? Δύο εκεί έκανε, αλλά το ένα μόνο ξέρει. Βρε, εδώ παίζει και ο γιος του Προέδρου τώρα. Ναι, βέβαια, εννοείται ότι παίζει. Αυτό γιατί δεν το λες ότι έκανε ένα καλό, έφερε γούρι στην ομάδα του Ευόσμου? Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα γράφετε κιόλα. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Βέβαια αυτά. Και δεν μου λέτε, κύριε Στέφανε μου, να σας ρωτήσω, επειδή είστε οπαδός εσείς της ομάδος που έχει μεγαλομέτωχο το Θοδωρή, τον Τότο. Ναι. Της καρδιάς μας. Πόσα εκατομμύρια έχει βάλει ο μεγαλομέτωχός σας τώρα τα τελευταία 2 χρόνια? Έτσι λέει αυτός ότι έβαλε 3. Πόσα? 3 λέει ότι έβαλε αυτός. Εγώ λέω ότι σας έχει χρεώσει την ομάδα της καρδιάς σας με 5 εκατομμύρια. Εσύ μπορεί να το λες. Αυτός λέει ότι έβαλε 3, μας χρεώσει. Τώρα θα φανεί στον κύριο Κρόσμα. Ο κύριος Σάβας τι λέει για όλα αυτά? Μόνο έχει ενημέρωση. Ο κύριος Σάβας λέει ότι αυτά τα παιδιά δεν φέρθηκαν καλά, μου λέει. Διότι τους είχε στείλει τότε πριν 3 χρόνια το Σούλη τον Παπαδόπουλο, το κουμπάρο του κουμπάρου προπονητή. Ναι. Έτσι είχε στείλει και το Λάζαρο που αναστήθηκε. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν ήταν εντάξει στους λογαριασμούς. 5-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, 0-1 με τον Ατρόμητο. Και αυτά τα παιδιά δηλαδή χάσανε εκείνο και το μάτς. Πώς γυρίζει μπάλα, ρε παιδί μου. Περίμενε, ρε Κωστάκη μου, τι κλείσε δηλαδή? Ό,τι δεν σε συμφέρει για την ομάδα της καρδιάς σου, κλείσε δηλαδή. Άντε βρε, καληνύχτα στο μακρινό πριν το μάτς. Άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε ρέμα στο Παλιούρι. Τι λες, ρε? Γιατρός δολοφόνησε την ερωμένη του μέσα στο Ιπποκράτιο. Τι λέρε? Τραγικό τέλος η υπόθεση εξαφάνισης 36χρονης Γεωργιανής από την Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Είναι 38χρονος. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Υποκρατείο νοσοκομείου. Καλά είμαστε, φίλε. Εδώ ο Ραπτόπουλος διαβάζει κάτι ίντρικες τώρα, αγκομενικά, μέσα στο Ιπποκράτειο εκεί, γιατρός με καμιά νοσοκόμα και Γεωργιανή, λέει. Είναι ντροπή και έσχος. Είμαι ο παδός της ΑΕΚ. Γεια σου, φίλε. Καλώς τον. Και κλείσαμε εισιτήρια, να βρούμε ξενοδοχεία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Φιλέ, μεγάλη ταλαιπωρία. Σε καταλαβαίνω. Ζήσε. Μεγάλη ταλαιπωρία για όλο τον κόσμο. Ζήσε. Έχουμε, μια καψούρα. Όπως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τη ΑΕΚ έχουν καψούρα να δουν την ομάδα τους. Και δεν τρέπονται. Κροϊδεύουν τον κόσμο. Ναι. Κροϊδεύουν τον κόσμο. Ντροπή τους. Ούτε κι εσείς φταίτε. Εσείς θέλετε να ενημερώσετε τον κόσμο με ό,τι σας δίνουν. Και τώρα μου λένε ότι τα εισιτήρια δεν είναι αριθμημένα.
Ρε φίλε, έτσι είναι ακριβώς. Ρε φίλε, εδώ στο Μετρόπολης. Γιατί να... αν έχω εγώ τη θέση 150, θα κάτσω στη θέση 150. Με την καμία. Σωστά, ρε Κάφρε, σωστά, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Όποιος πλακώσει μέσα είναι, ρε φίλε. Θα τον πλακώσει τον άλλο στα μπουνίδια να πούμε. Ξέρεις τι φοβούνται, ρε φίλε. Όχι αυτούς που έχουν εισιτήρια τα νούμερα. Γιατί δεν θα μην μπουν άλλοι τόσοι, δεν θα χωράνε. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Κατάλαβες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι άμα θα κάτσει η καρέκλα σου εσύ. Σιγάρε, καλύτερα παιδιά να το θυρών. Ναι. Το καλύτερο ήταν αυτό. Έτσι. Και ο ΤΕ που δείχνει, που θα δείξει το παιχνίδι, να έχει και μεγαλύτερη τηλεθέαση και από το Survivor. Σωστό τα λες. Έτσι είναι. Άκου τι λέει ένα VIP. Γεια σου. Ντροπή τους, ντροπή. Είμαι στα VIP, λέει. Έφτασα στα 50 μου χρόνια για να πάω στο Βόλο. Χαζέψατε. Στο μαγαζί θα το δω με τα ουίσκια μου, λέει, τα ξηροκάρπια μου. Και άμα το πάρω, θα φορτώσω γιατί και δύο ρωσίδες. Σωστό, ο Βίπς! Τότε ρε, λαέ του ΠΑΟΚ, να πούμε, η Βίπς. Η Βίξ έγινε Βίξ. Σε κάνω ρε. Άσχημο Μούρης, σκατόβατσα, παλιοχαρακτήρας, απίστευτα μίζερος, γκαντέμι, σπαστικός και γκρινιάρης. Έρχομαι στην παρέα σας για να σας χαράσω τη διάθεση. Η διασκέδαση μου προκαλεί πλήξη και η ευτυχία ανία. Αν αυτό είναι το βίτσιο σας, μπορώ να σας δυσαρεστήσω και να σας τις πάσω αφάνταστα. Με έξτρα αμοιβή έρχομαι και στον δικό σου χώρο για να σε ρίξω ψυχολογικά. Αν σε χαλάει που είσαι συνεχώς up και high, τηλεφώνησέ μου. Καλή βάτσης. Αμάν, τα καθάρματα, τους θυμάσαι. Ραπτόπουλος. Για πάμε. Καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Έλα, ρα, τι γίνεται. Τι έγινε. Καλά, γεια σου φιλαράκο. Ναι. Πάω και είμαι. Τι θα έχω... Είσαι VIPs ή VIX. Όχι, εγώ είμαι κανονικός. Δεν είμαι VIPs. Καγγελίδης είναι αυτός, ακούγεται. Δεν είναι, δικός μας είναι. Ράπ, εγώ γιατί θα κάνω μια διαφορετική σκέψη για την πιθανή αναβολή που μάλλον θα γίνει. Γιατί πιστεύω ότι κρύβεται ο ΠΑΟΚ ωφελημένος πίσω από αυτό. Για πες το μας να καταλάβουμε. Γιατί αν γίνει το άλλο Σάββατο τελικός, ναι, σημαίνει ότι Δευτέρα δεν μπορεί να επικυρωθεί η αθμολογία, που σημαίνει ότι θα επικυρωθεί την άλλη Δευτέρα η αθμολογία, ναι, που σημαίνει ότι η Σιμιτζόγλου μέσα εβδομάδα θα δει για τον Πλατανιά και θα ανοίξει η υπόθεση. Όπως άνοιξε για τη Λαμία με τον Άριο Σιμιτζόγλου, ναι. Εντάξει. Μιλάμε... Τι εντάξει. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, κλάμε είναι τώρα. Πιο αργός. Είναι πιο αργός και από τον κόκκινο στο δίγημα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο Ιβάν με του Τσίπρα αυτό του σουκού θέλουν να πιούν ένα φρέντο που του γίνει τελικός. Έτσι. Το πας μακριά το έργο. Εγώ εκεί το πάω γιατί έτσι πάει. Το πας μακριά το έργο. Και μέσα στη βδομάδα να γίνει μια μικρή δίωξη, ναι, έτσι ώστε την άλλη σε δύο εβδομάδες μήπως γίνει και ντάμπι. Σωστά τα λέει, να έχει το πάτημα. Πρωτού επικυρωθεί. Οπότε η αναβολή βοηθάει τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό. Στο άλλο κομμάτι. Στο κομμάτι το αγωνιστικό, ποιον ωφελεί, λες. Στο αγωνιστικό, κανένα από τους δύο. Το ίδιο πράγμα είναι. Το Μπρίγιοβιτς βοηθάει. Το Μπρίγιοβιτς βοηθάει. Το Μπρίγιοβιτς βοηθάει. Κάθε μέρα που περνάει, το Μπρίγιοβιτς βοηθάει. Το Φόρ. Και θα ξεκουραστούν και οι κεντρώοι θα ξεκουραστούν περισσότερο. Πάρε ανάσες, εκείνο το φορτηγό, ο Μπίσεσβαρ. Ο Κάνιας που ήρθε με τον Αστράγαλο. Και το Κάνιας βοηθάει. Το βοηθάει το Κάνιας. Βέβαια. Βέβαια. Το Φυσφή. Ο Φυσφής. Εγώ πιστεύω από όλες τις μεριές ωφελεί το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που κακά τα ψέματα έχει τις περισσότερες ελπίδες να πάρει το κύπελλο, ναι, από ναι, την ΑΕΚ. Ένα μήνυμα που λέει, το αντίθετο από αυτό που λες, αλλά είναι κοντά, λέει, θα γίνει ο τελικός. Πιέζει ο χοντρός. Κοίτα, από την άλλη, αυτό θα σου έλεγα. Και θα έχει πρόβλημα με τον τραμπούκο στο παράδειγμα. Αυτό θα σου έλεγα. Από την άλλη, ναι, το χοντρό δεν το βολεύει να γίνει. Δεν θέλει να κυρωθεί ο τελικός τώρα. Ναι. Δεν θα το βολέψει. Δεν θα έχει πάτημα για να... Τώρα έβαλε τον Πανιόνιο να πιέσει και ο Πανιόνιος να κυρωθεί η αθμολογία. Δεν θα έχει πάτημα διαφορετικά. Έχω και μηνύματα από τρελούς παοξίδες. Θα έχει πρόβλημα ο χοντρός. Έχω μηνύματα και από τρελούς παοξίδες. Και να ρωτήσουμε τον προηγούμενο ακροατή, μήπως ο Κυρσάβας βάλει το χέρι του λίγο να βοηθήσει. Το ρώτησε εκεί πέρα. Έχουμε μια άκρη με αυτόν εκεί πέρα. Μας κάνει κάτι ρεπορτάζ εκεί ο οδηγός του, να πούμε. Αυτό. Μήπως τώρα ζορίζεται. Ξέρω εγώ, ο Κυρσάβας ζορίζεται τώρα. Μα σήμερα μας τα έλεγε να πούμε για τον Κυρσάβα. Μήπως έσφιξε λίγο ο Κυρσάβας. Σφίξε τα γάλατα. 83 χρονών αιμορροίδες. Δεν ξέρω. Αυτό. Να μην σου τύχει. 83 χρονών αιμορροίδες. Δύσκολο. Σιρίνια και τέτοια. Oh, man. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Δύσκολα. Γεια σας. Καλό. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, ραπ. Έλα.
Παοκτζής είμαι. Για πες το φίλε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή σου από την αρχή, θέλω να μου πεις, υπάρχει, επειδή τώρα μόλις έβαλα ράδιο, υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί ο τελικός. Αν υπάρχει περίπτωση να βληθεί ο τελικός, ναι, το συζητάνε, ναι. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση να γίνει ο τελικός. Ναι, αυτό ακριβώς. Κοίτα, εγώ πιστεύω... Τι ωραία, σε βολεύει αυτό, σε βολεύει. Όσο πιο αργότερο, τόσο καλύτερο. Θα έχω σε φόρμα τον Πρίγκοβιτς, βέβαια. Αυτό ακριβώς λέμε, μόνο ο Πρίγκοβιτς βοηθάει. Είναι και η βαθμολογία που επικυρώνεται. Είναι και η βαθμολογία, ναι. Το αργά. Ναι. Οπότε ο Σιμιτζόγλου θα και αυτός αιμορροίδες. Και αυτός μεγάλος σε ηλικία είναι. Ξέρεις τι είναι να έχεις αιμορροίδες μεγάλος. Δύσκολα. Και καλοκαίρι που έρχεται. Α, πάμε επόμενη γραμμή. Βέβαια. Τι. Ας τον πει ο άνθρωπος τίποτα. Τι είπε, τι, κι άλλο. Καλημέρα. Άλλο τον άφησες 5 λεπτά, τον άλλο ένα λεπτό. Πάμε, κλείσιμο. Έλα ρε φίλε, πάμε. Μάλιστα. Καλημέρα. 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 Μαζί μιλάμε. Άκουλε. Χώρια καταλαβαίνουμε. Μαζί έλα, μιλάμε. Στέφανε. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Έχει γυμναστεί η ορασή. Ποιο καλέ. Στέφανε, εσένα λέω, Όχι, δεν έχω. Έχει συνονόμα του και ξέρει. Από τι αιρέω είμαι κι εγώ. Ναι. Χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πού είσαι, πού πα, μαζί με τον Κώστα. Μαζί με τον Κώστα κάνουμε εκεί στο δάσκαλο, στο Σούλτρα. Πού είναι αυτό. Στην πυροσβεστική, στο πάρκο Κρήτη. Πώ λέγεται. Ultra Fighters. Ναι. Ο Κώστας κάποτε πήγαινε στο βουνό, έτρεχε εκεί το γνώρισε. Ακόμα και στο βουνό πηγαίνει αυτός, κάνει πολλές προπονήσεις. Πήγαινε, αλλά μετά πλάκωσε ένα Αλβανί και βόταν να πάει. Τι πλάκωσε? Πλάκωσε ένα Αλβανί στο βουνό. Αλβανί στο βουνό και στο βουνό. Δεν πλάκωσαν οι Αλβανοί στο βουνό. Μου κλέψαν τα μάξι, μου ανοίξαν τα μάξι. Άντε ρε. Του λέω Κώστα, γιατί δεν πα στο βουνό, φοβάμαι, λέει Αλβανί ήρθανε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι επί της υπηρεσίας Κρήτης. Ναι. Τι ώρες πας εκεί, θέλω να σε γνωρίσω, ρε. Έλα πρωί, έλα απόγευμα, να. Πρωί 11 η ώρα, 12. 12 η ώρα. Απόγευμα τι ώρες είσαι εκεί. Εσύ φίλε δεν δουλεύεις. Συνταξιούχος είμαι ρε Κώστα. Συνταξιούχος και δεν θα δεις τα γυμναστήρια για ξύλο. Πόσο ετών είσαι. Άντε έλα να δεις. Έχω κάνει, πόσο ετών είναι, είμαι. Ναι. Δεν ξέρεις μωρέ, στη γειτονιά Οριανός είμαι. Άντε εκεί που σε μιλούσα. Δικό μας μπιτζίμα. Πόσο ένα πιο καλά είμαι. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε. Άστα χρόνο ώρα κι εσύ, θα με δεις από κοντά αφού με ξέρεις κι εσύ. Έλα εκεί πέρα, ναι, κάτι τις 12 το πρωί ή τις, μετά τις 7 το απόγευμα, όσοι ήδη εκεί είμαι, τέτοιες ώρες. Μετά τις 7 το απόγευμα. Ναι. Μετά τις 7. Τι οδός είναι? Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, Κρήτης εκεί πέρα στη γωνία, στην πυροσβεστική, πώς, 45 είναι. Καλά, μετά τις 7, έτσι. Ναι. Εσύ ταξίδεις όλη μέρα τώρα, πιάζεις, όμως ποιες ώρες. Έλα να δεις εκεί πώς παίζουν box να πούμε να μάθεις, ξύλο, άντε. Επόμενη γραμμή, ο δάσκαλος που είχε. Ακούει τώρα, δάσκαλος. Οριστική αναβολή είπαν στις ειδήσεις, επαόριστον. Δάσκαλε, ετοίμασε τη διαφήμιση, θα έρθω να εισπράξω. Έτσι, ναι. Κώστα, πάμε να εισπράξουμε. Τώρα διαφήμιση ήταν αυτό. Το δάσκαλο να εισπράξει. Γιατί να μην εισπράξω, φίλο είναι, να βοηθήσει κι αυτό λίγο. Μπουνιέ, θα εισπράξουμε, λε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο επόμενο δάσκαλο, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Έχω η ΕΜΠΟ. Είναι πολύ ανίκανη, αυτό έχω να πω. Δεκτών, παρακάτω. Αυτά που γίνονται σε άλλη χώρα δεν θα γίνονται στην Αγγλία. Με την καμία. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά είναι η χώρα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, ωραία πράγματα είναι αυτά. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Ντροπή είναι. Ντροπή είναι αυτό. Ναι. Ντροπή είναι αυτό, ότι τρώμε 200 χρόνια δανεικά λεφτά δεν είναι ντροπή και είναι ντροπή αυτό. Έλα ρε φίλε. Εδώ έχω εγώ έναν που δουλεύουμε μαζί εδώ στο Μετρόπολη, στον Πόκο Λόγκο. Αμάμαι τον Πόκο Λόγκο. Ο οποίο είναι από τον Κονγκό. Και μου λέει στο Κονγκό θα τον είχαμε κάνει τον τελικό. Σίγουρα. 100%. Ο Κογκολέζος, αστυνομικός διευθυντής. Με τον Κογκολέζο. Ναι, ρε. Στα διάλειμμα θα προσφέρανε χιμπατζή φρικασέ. Άσε τώρα. Ρε. Άσε με τώρα, ρε. Χιμπατζή φρικασέ να δίνανε. Άσε με, ρε. Κώστα τώρα. Χιμπατζή φρικασέ. Έτσι με είπε ο Πόκος Λόγκος. Εμείς, Κώστα, λέει, εκεί στην Αφρική. Θα ρίχναμε τη κυβέρνηση αν γινόταν κάτι τέτοιο. Τελικό θα κάναμε όμως. Τελικό θα κάναμε. Θα κάναμε, ναι. Καλημέρα κύριε. Ραπ. Ναι φίλε. Εμείς οι Παοκτζίδες ξέραμε ότι δεν θα γίνει ο τελικός. Ναι. Αλάνια είναι. Αυτά πείτε γιατί, τα αλλού. Στην γιατί, ιστορία πέρασε. Ξέρεις γιατί. Σταμάτα ρε. Ξέρεις γιατί. Για πες. Αφού βάλανε την οργάνωση στο Βρίζα, ρε παιδιά. Θα σε μηχανώσει ο Βρίζα σε 6 μέρες τελικό. Δεν ξέρω να σκέφτεται την Πέμπτη μιλάει. Ο Βρίζα είναι αργός στο μυαλό. Ναι. Πού να σκεφτεί τώρα ο Βρίζα, τι είναι αριθμημένα όλα αυτά. Αργός. Τώρα, αν υπάρχει περίπτωση να μην επικυρωθεί η βαθμολογία για να χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Δύσκολα, ρε φίλε. Θα τους δεις το Σάββατο. Ναι.
θα είναι όλοι εκεί, θα παίξει τελικό K15, K13, οι 17, οι νέοι, οι έφηβοι για το 17, το 18, το 19 και το 20. Που θα χάσει έτσι πρωτάθλημα ο χοντρός. Δεν κάνει. Αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, δεν κάνει με τίποτα. Τα λέμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Αργάνος από Αθήνα, τι κάνουμε. Έλα μου, τι λες τώρα. Τι λέει ρε, αυτή η χώρα εκεί κάτω. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω τι είπατε, άμα ανοίξουν τα εκδοτήρια και πάρουν από εκεί που αξίζει, πόσα εισιτήρια θα πάρουν. Θα πάρουν, 100.000. Προς ποιο γέλατε, ρε φίλε. Με το Κλάρκ τα σηκώνουν. Ρε εδώ Βόλο δεν μπορούν να γεμίσουν, βρε τι να κάνουν κι αυτοί, βρε δεν πειράζει, βρε. Βρε παίξε καλά τον μπάκου, βρε. Μπιτζίμ Κίζας δεν θα είναι όμως. Ρε 7.000 κόσμο στο Πανατάκι και τώρα πλάκα με κάνεις τώρα στο βόλεϊ. Γίνανε βολεϊμπολίστες όλοι τώρα. Είναι καλοί στο σκάκι, στο βόλεϊ, στο softball, μαλακοσφαίριση όπως λέει και ο Μαλάτος. Έχει αλλάξει το DNA ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Ο μοναδικός οπαδός που θα το βλέπεις και θα χαίρεσαι τα επόμενα 30 χρόνια στο κάγκελο στην μπάλα θα είναι Αριανός. Ναι. Κανείς άλλος. Οι Ηρακλειδείς ούτε μια γωνία δεν μπορούν να γεμίσουν. Οι Παοκτσίδες με μανικιούρ και πεντικιούρ πηγαίνουν σε γήπεδο και με τα σέλφι. Μόνο οι Αριανοί καρνίβαλοι θα μείνουν σε αυτή την πόλη να κάνουν κερκίδα. Άρση μάλα. Άμα πήγαινε στις αίρες και τους έβλεπες, ένας και ένας ήταν. Πόσο βάζεις εκεί η Τσεκεβάρα, πάνε σε ράικο η Τσεκεβάρα εκεί. Και η Τσεκεβάρα, ρε Φαοξίδης ήταν η Τσεκεβάρα. Να ρωτήσω κάτι, γνωρίζετε μήπως μια τελευταία εξέλιξη όσον αφορά τις ομάδες που θα προβιβαστούν από γάμα σε β' εθνική. Εδώ ρε φίλε δεν ξέρουμε. Θα γίνει τελικό. Εδώ δεν έχουν πάρει ακόμα μαρκαδόρο για τα καρεκλάκια, ρε φίλε. Εδώ ο Κομπότης θα ρίξει τον Ηρακλή τώρα. Περίμενε να δει την άλλη εβδομάδα. Ακούγεται. Άλλο σώμα. Άσε, Θόδωρα. Με το Πορτουλίδι τώρα θα είναι το κύκνιο άλλο. Ναι, ναι. Κάτσε το. Στου παράδρομου εκεί τη Αττική Οδού ακούγεται ότι επειδή θα γίνουν δύο ομίλοι. Ομίλοι, ναι. Στη Football League, μήπω ανέβουν δύο ομάδε. Γιατί η δεύτερη ομάδα από το έναν όμιλο είναι η κυρία Δόξα. Από έναν άλλο όμιλο είναι το χωριό ενός πολύ ισχυρού πολιτικού άντρα της χώρας. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου ότι μήπως ανέβουν και οι δεύτεροι από γάμα εθνική. Ναι. Αυτό εννοώ, καταλάβατε. Ναι. Αυτός ο Κομπότης είναι ικανός για να μείνει στην κατηγορία να ανεβάσει από ερεστεχνικά τα βρασνά επάνω αυτός. Πιστεύω ότι η πίεση, όσο πολύ, η πίεση του κόκκινου την άλλη εβδομάδα με τους μείον τρεις που θα φάει ο Ηρακλής. Ξέρεις ο Παπαθανασάκης είναι συνέχεια στην ΕΠΟ κάτω. Και την έχει πέσει τον Καγκάτσι. Γλύφει τον Καγκάτσι. Σώσε με, του λέει. Θα ρίξει λεφτά ο Καγκύλης. Ο Βασίλη Καγκάτσι. Σώσε με, του λέει. Σώσε με. Κώστα, μείον 6 θα φάει για τις προσφυγές. Όχι μείον 3. Ναι, μπέξει, είναι 6. Όχι, μείον 6 πλήρωσε. Τι πλήρωσε. Και άλλο να φάει. Έχει μείον 3 από τον Πορτουλίδη. Τον οποίο τον πληρώσανε. Απέσυρε την προσφυγή. Μετά του δώσαν κάτι επιταγές οι οποίες. Είπε ότι θα τον πληρώσουν. Ήταν σαν καρτιά του που κλέβω εγώ τα Α4. Άδεια να πούμε. Για την μπουστάκια σου γραφίζει. Κατάλαβες. Ναι. Και ο Κομπότης λέει μα μου και βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Ναι, σαν το έχει μπατζή φρικασέν τα χαρτιά. Βλέπω μία τρεις και ο Λεβαδιακός με τον Ηρακλής βαθμίσανε στην τελευταία θέση αλλά έχασε 3-0 και ο Ηρακλής εδώ και 4-0 και πέφτει ο Ηρακλής. Κατάλαβες. Α, εσύ λες να πέσει αγωνιστικά όχι για την αδειοδότηση. Ναι, ναι. Πριν την αδειοδότηση. Κάτσε ρε φίλε, άμα πες για την αδειοδότηση ο Κομπότης δύσκολα θα μείνει. Φρε, δεν είναι πριν πάει στην αδειοδότηση πάει να τους ρίξει ο Κομπότης. Αυτό, να τους ρίξει βαθμολογικά. Στην αδειοδότηση ξέρει ο Κομπότης ότι άμα θα πάνε το πιθανό να την γλιτώσουνε και να μην πέσει καμιά ομάδα για την αδειοδότηση. Αγωνιστικά όμως είναι άνετος άμα τους ρίξει. Αλλά τους μείον τρεις με τον Πορτουλίδη θα τον κυνηγήσει. Και ξέρεις ο Πορτουλίδη. Και ξέρεις ο Κομπότης. Το θέμα είναι με εμάς τι γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται άλλη χρονιά να μας χωράσουμε. Θα γίνει και για μας κάποιο μαγείρεμα. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή τώρα. Ρε εσύ δεν λέμε τον Ιβάν ότι είναι να πάει το Μουζενίδη στον Ηρακλή να το φέρει στον Άρη. Εγώ ξέρω ποιο θέλω ρε Θόδωρα. Να πηγαίνετε για προσκύνημα στην Παναγία σου Μελά. Επάνω. Εγώ δεν θέλω ρε φίλε. Ούτε Μουζενίδη τίποτα. Να έρθει αυτός ο Σκόντας ο Πανόπουλος εδώ και τελειώσαμε. Με φτάνει κιόλα. Δεν παίρνει το Μουζενίδη να αυτό πάρει. Αυτό θέλω εγώ. Του σουπεράδες εκεί να του κάνει οδηγού εκεί στην Ελλάδα. Αφού εκεί στη Ξάνθη δεν το γουστάρουν. Αφού το πούλμαν οδηγού. Στο πούλμαν το. Και ξέρει, όμω είναι στη δεξιά στο πούλμαν. Φίλε, ξέρει ποιο το θέμα. Όταν πέσαμε γάμα εθνική πριν από 3 χρόνια, οι ΕΕ ήταν 1 μέτρο και τώρα έχουν καρποφορήσει, ρε φίλε. Δεν γίνεται άλλο να μέσα χωράφια. Δεν γίνεται, ναι.
Δηλαδή πάει πια άλλο αυτό το έργο. Δεν και θα το βλέπουμε. Γάμα εθνική δύο χρονιές. Με τον άλλο τον ανεκδίκητο που πήγε στο δικαστήριο. Football League μια χρονιά, ξανακάζουμε και δεύτερη. Πόσο πια ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι θα το κάνουμε το Serial Lamps, θα το κάνουμε Φόσκολος, τι θα το κάνουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανέβει η ομάδα πηγόντως. Ας βρούνε τρόπο να ανέβουμε. Ναι. Τώρα το πώς, τι να σου πω. Εγώ αφού το Μιχαλίδη άλλος... στον Άρη μια χαρά. Μια χαρά. Ναι, και να σου φέρνει. Ξέρεις τι θα γίνει στον Άρη. Με το που θα τελειώσει η χρονιά, ένα εκατομμύριο μέσα από δύο παίκτες. Ταυλαρίδης και Τσιμπούρ. Ένα 200. Το φέση του Άρη Πασά. Μόνο δύο παίκτες. Και να σου πω και το άλλο που έμαθα. Ναι. Έτσι και μείνει, λέει ο Καρυπίδης, κανένας παίκτης δεν μένει στον Άρη. Φεύγουν όλοι. Εννοείται. Ακόμα και οι δικοί του, κάτι Ρόδες, κάτι Τάτι, κάτι αυτοί. Φεύγουνε. Δεν κάθονται. Οπότε θα έχει προβλήματα. Τι προβλήματα να έχω, ρε. Θα βάλει την ΚΑΠΑ 15 και να μια χαρά θα με παίξει ΚΑΠΑ 15. Αφού το παλικάρι ήρθε το καλοκαίρι με κάποια συγκεκριμένα κόζια. Και όταν η μαφία πήρε τη χορηγία από τον ΟΠΑΠ Νοέμβριο. Μετά άλλαξαν και κάποια κόζια και στον Άρη. Η μαθία. Ναι. Φίλε, λογικό δεν είναι. Εσύ, άμα ήσουν σέρβος μάνατζερ ή βεριώτης ή οτιδήποτε και βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση, εσύ τι θα έκανες, θα έμενες. Όχι. Όταν ξεκινάς με κάποιο πλάνο, με μια προοπτική, με μια συνεργασία, την κρατάς μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν αλλάζεις στα μέσα της χρονιάς. Το γέλιο το μεγάλο είναι που λένε ότι θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλια, δεν γίνεται τελικός. Κατάλαβες. Ενώ στα άλλα. Ενώ ήδη δεν γίναμε αυτό, θα γίνει τώρα. Στα νοσοκομεία δεν έχει γάζες και σύρκες για τον τελικό δεν έχουμε ρεζίλια. Εδώ νευροχειρουργός κυνηγάει την Γεωργιανή έγκυση να πούμε στα ποτάμια. Δεν είναι χειρουργός, δεν είναι ο Σπύρος, δεν του σηκώνει το τηλέφωνο. Για Σπύρο, για πες. Να μας πει ο Σπύρος, αλλά δεν είναι 38χρονος. Ο Σπύρος πώς είναι. 42. Δεν γλιτώνει αυτός. Όχι, ρε. Καλό ήταν. Παιδιά, κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Πώς εξηγείται ότι ο έκπτωτος δήμαρχος Βόλου, ο οποίος δεν ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά, ξαφνικά να βγαίνει σε όλες τις εκπομπές και να μιλάει για τα ποδοσφαιρικά και να αναλύει πράγματα και να λέει σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στον νόμο. Το θέλει στον Άρη, κάπου είχε ακουστεί το όνομά του. Άμα σταματήσει να πηγαίνει στο Μακεδονία Παλάς, το θέλω. Αχα. Άμα συνεχίζει να πηγαίνει, τι να το κάνω. Μπορεί να πηγαίνει για ένα καπουτσίνο, ρε φίλε. Κάτσε, ρε Στέφανε. Να έχουμε πάλι τον Μπουριωτόπουλο τέρμα. Αμάν, άστον αυτόν. Πάπα, τι μου θύμισες, καλύτερα. Να σουτάρει ο Σαλβικίδης σουτ που να πηγαίνει έξω και να μπαίνει μέσα. Τώρα κάτσε. Με το Λιμπερόπουλο τερματοφύλακα. Αυτά θες να ξαναδείξουμε τώρα. Δεν θέλω. Να πηγαίνει να παίζει τελικό στην Τούμπα με βαμμένα κίτρινα μαλλιά οι παίχτες και ο άλλος ο προπονητής να λέει δεν επισέρχομαι σε θέματα τακτικής. Τώρα πάλι τα ίδια θες να ζήσουμε. Όχι, δεν θέλω, καλύτερα. Έχουμε διάλειμμα, Γιάννη. Έχουμε. Μία ώρα. Πάμε διάλειμμα να μάθουμε. Θοδωρά, γεια σου, Θοδωρά. Ναι. Καλή συνέχεια, τσαου. Διάλειμμα. Τρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Cómo puede ser verdad. Είναι αυτά δεκαετία 80 μας γύρισε ο άλλος. Όχι, ωραία είναι ρε φίλε. Δισκομπάλα, παπούτσι, ουστρίν παπούτσι. Σάκι σωτηράκι. Σάκι σωτηράκι, γαμπάλα, παντελόνι, γκί φιγαρό. Παπούτσι τριμονικό, σαν τον Μπάμπι Τενέ να πούμε. Μπάμπι Τενέ σκοτώσει την κατσαρίδα γωνία. Πάμε, καλημέρα. Άιντε. Ναι. Τουρουρου. Καλημέρα. Τουρουρου. Καλημέρα. Έλα. Γεια σου. Έλα. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε.
Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να δω όλα τα τέρμπι πάω κάρι στη δεκαετία 85-95. Ναι. Ευχαριστώ τον Θεό που πήγα στο Σάο Πάολο και είδα τον Θεό του ποδοσφαίρου που ήρθε μέσα στην Τούμπα. Και ευχαριστώ και τον Θεό που με έδωσε τον Ιβάν τον Σαββίδη για πρόεδρο και τον τρέμουν όλοι και στη Θεσσαλονίκη και στη Λαθή. Τον αγαπήσατε και ξαφνικά το τελευταίο δίμηνο κι εσείς. Ποιος σου το είπε αυτό? Εγώ στο λέω, ποιος το λέει. Σιγά τα κλάματα. Πέντε χρόνια τώρα, κάνα μήνα κουνήθηκε λίγο η κερκίδα Ιβάν Σαββίδη. Τσα τσα τσα. Ιβάν Σαββίδη, τσα τσα τσα. Α, σε ρωτήσω κάτι. Τσα τσα τσα. Έτσι και δεν το πάρει φέτο στο κύπελο, τι θα λε? Αέρα, γάψε το Σαββίδη τώρα, τσα τσα τσα. Το ίδιο θα λέω. Θα το χάσουμε το κύπελο, εγώ σου το λέω. Κάτσε τώρα, χωράει να χάσει άλλο ένα τελικό ή ένα τρόπιο να μην πάρει. Γιατί δεν χωράει. Ξέρω εγώ, εσένα ρωτάω, χωράει. Πέντε χρόνια στον μπάσκετ χάραμε συνέχεια. Στην ΑΕΚ χωράει να μην το πάρει. Εσένα χωράει τώρα το ίδιο αντίκτυπο έχει. Αυτό θέλω να ρωτήσω στο Πάουξ. Εδώ έκανε τόσα πράγματα. Τώρα σε ένα κύπελο θα σε σταματήσουμε. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Αν χάσει το κύπελο, θα φταίει την έπαιξη ο Σιδηρόπουλο και η αναβολή επηρέασε τον Πάουξ. Ναι. Θα κλαίνε πάλι Καζαντζίδη. Είναι ένα παιχνίδι, είναι αφού ξέρει το. Στο ένα παιχνίδι γίνονται τα πάντα. Τα πάντα γίνονται. Σαν ανακουφισμένου σα ακούω του Πάουξίδε. Αφού έχουμε προεδράρα, τι να φοβηθούμε. Όχι, λέω που δεν θα γίνω τελικό, λέω ανακουφισμένο, σα ακούω. Όσο για το λαό, λε φίλε μου, Κώστα. Ποιο λαό? Πιο βάρβαροι και πιο ζουλού είναι από του παλιού. Πήγα στην 4 πριν κανένα δυο μάτια με το Βάζελο, δεν μπορεί να μπει μέσα. Γιατί? Γιατί υπάρχει μεγάλη αλήθεια στον λαό. Εσύ τι ήθελε, να πα στο Μέγαρο, να σε. Τσίκι το εισιτήριο να σε κάνω. Και έχει μαζέψει όλο τον κόσμο που ήρθε απ' έξω όλα τα κορμάκια. Ναι. Ακούς. Και τι θες. Ακούς. Τα παιδιά να πάνε στο γήπεδο, τα αλβανάκια, τα ρωσάκια, σε πειράζουνε. Μα όχι αυτά που... Δηλαδή ακούς, μισό λεπτό ρε φίλε, όταν Εθνικά 4 είχε μόνο Έλληνες δηλαδή, δεν είχε αλυταρία. Είχε. Μέχρι τότε το γιατί. Γιατί το λες ότι μαζεύτηκε εκεί η Σάρα και η Μάρα δηλαδή, τι. Γιατί ρε φίλε, όταν θες να κάνεις μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, δεν χρειάζονται αυτοί. Τι λες ρε χρυσαυγίτα ρε που δεν χρειάζονται. Δεν είμαι χρυσαυγίτες, δεν είμαι χρυσαυγίτες. Ρατσιστόμουτρο να πούμε. Άχου το να δεις. Δεν χρειάζονται φίλε μου. Πήγαινε έξω να δεις κανέναν αγώνα και άμα δεις έναν παθούς θα με φτύσεις. Έχει δίκιο εδώ. Ρε φίλε, ο λαός του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ γαλουχήθηκε με την καφρίλα. Εσύ θες να εκπολιτιστείς. Άμα θες να εκπολιτιστείς, να βγεις σε Ευρώπη, ρε φίλε, αυτό σου λέει. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις τόσο πολύ καφρίλα, πρέπει να είσαι λίγο πιο μετρημένος. Φίλε, θα μείνουμε, εντάξει, ήταν η θρηλυκή θύρα 4, ο λαός του ΠΑΟΚ, όλα αυτά και εγώ γι' αυτό έγινα ΠΑΟΚ. Γιατί έγινες ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Γιατί πήγα στο πρώτο μάτι. Από την καφρίλα του λαού σου έγινες ΠΑΟΚ. Από το κοτρόνι, από την παντόφλα, από το κάκαδο. Από τι έγινε? Από την Παραματίνα. Από τα πρωταθλήματα που δεν πήρες. Όχι. Από τον Καζαντζίδη και τον λαό. Από την αδικία. Το πάει να με αδείξει εμάνα, μας αδικέψανε. Ναι. Δεν μας άφησανε. Τώρα ναι. Όμως έχουμε πρόεδρο και θα λένε οι άλλοι. Ναι, αλλά τώρα που έγινες μεγάλος, να δω πώς θα περάσεις χωρίς αδικία. Τώρα που έγινες μεγάλος. Κάτι θα σου λείπει. Και ο πρόεδρος θα τα αναλάβει. Θέλω να δω τον ρόλο σου σαν Ολυμπιακό τη Βόρεια Ελλάδο. Θα σε δω. Το Μαρινάκι να ξεσηκώνει του γάμπρου να βγαίνουν σε πορείες. Μα έτσι γίνεται. Αυτό θέλουμε και εμείς. Αυτό θέλει. Να αδικεύεται ο άλλος. Έτσι. Όσο για τον Άρη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άσερε τίποτα δεν μπορούμε. Εκεί πάει, καθαρίσαμε. Άμα δεν μας ανεβάσουν φέτος τελειώσαμε πάλι. Καθαρίσαμε. Όχι, μην το λες. Ε, τι μην το λέω, 4 χρόνια δεν είναι. Εντάξει, εγώ θα παραμείνω Αριανός, 40 θα είμαι πλέον. Η νεολαία από πίσω δεν θα έχω. Θα γίνω Ολυμπιακός. Αυτό σου λέω. Άντε εγώ, όσο και να αλλάξουν τα χρόνια και ερασιτεχνικό να παίζει την πλούσα του Άρη θα φοράω. Σαραντάρης Αριανός πηγαίνει βόλτα με το γιο του. Τι ομάδα είσαι αγόρι μου, Λίβερπουλ. Λίβερπουλ. Τι ομάδα είσαι αγόρι μου. Μάντσεστερ. Μάντσεστερ. 45 Αριανός. 18χρονος ο γιος που παίζει στα τσιμέντα, ξέρω εγώ, ναι. Στον πόμα λακοπής. Τι ομάδα είσαι παλικάρι μου, Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στον επόμενο! Next! Ναι! Ορίστε! Ναι, ναι, ναι! Έλα! Έλα, φίλε! Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΕΠΟ πάντως βγήκε, έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπετε στις τελευταίες πληροφορίες, λέει πιέζουν, λέει, και ο ΠΑΟΚ και η Άγια τον τελικό. Γιατί να μην πιέσουν? Γιατί να πιέσει ο ΠΑΟΚ? Γιατί είναι να μην πιέσουν, να τελειώσουν τα play-off πριν να πάνε στα νησιά διακοπές αυτή. Δεν θέλουμε τελικό. Αλλού είναι το ζουμί.
η επικύρωση. Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ τι? Ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να θέλει τελικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν αν το κάνει, να πάει να πει ότι δεν πιστεύει στο νομικό του επιτελείο, δεν πιστεύει στο Σιμιτζόγλου, δεν πιστεύει στη δύναμή του. Σταμάτα τώρα εκεί πέρα κάτω τελικό, μην την ψωνίσει ο άλλος από κάτω, ούτε τελικό κυπέλλου πάρεις ούτε πρωτάθλημα τώρα. Άιντε κάτσε καλά. Όχι, άκου τι λέει, άκου τι λέει. Ωραίο. Ο ΠΑΟΚ. Βρε, ξέρω τι λέει. Ο ΠΑΟΚ το συμφέρει να μην γίνει ο τελικός. Φυσικά το συμφέρει. Γιατί πιστεύω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα άμα δεν γίνει ο τελικός και δεν επικυρωθεί. Θα πάρει μείον 6 Ολυμπιακός δηλαδή, αυτό πιστεύω ακόμα. Μπορεί να μην πάρει και τίποτα. Αλλά ότι θα γίνει, σούσουρο θα γίνει όμως. Σούσουρο θα γίνει. Αν την ψούνει κι άλλο από κάτω πιο πολύ, σας λέει. Τι θα κάνει ο άλλο, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα δεν μπορεί. Βλέπω τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Βλέπω, το βλέπω ακόμα ότι δεν μπορεί. Δεν θα μπορέσει να κάνει. Καλά. Δεν θα μπορέσει να κάνει. Είδομαι. Τέλος πάντων, για την επόμενη έδρα του τελικού καέτρα στη Λιβαδιά να παίξουμε. Γιατί όχι. Για σουβλάκια. Μέσα. Μα τι. Η Λιβαδιά πόσο, το ίδιο χωράει. Θα κάνετε sold out. Τη Λιβαδιά sold out θα κάνετε. Έχει σουβλάκι και θα κάνετε. Εγώ, εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Με τις VIPs ή χωρίς τους VIPs. Όλοι VIPs είμαστε. Όλοι. Καλέ, για τους VIPs θα έχει σουβλάκι αλλά κρέμ και για σένα βγήκε βραστή. Τι το θέλεις, τι το θέλεις, Παναθεμάς. Προσωπικά θα πήγαινα στον τελικό, αλλά τώρα... Έφερε και κούτρα ο Σαββίδης από την Νέα Υόρκη. Τέμαν σήμερα πάντως χάσαμε πάρα πολύ. Ο Σαββίδης από τη Νέα Υόρκη. Χάσαμε ένα τίτλο σήμερα. Τι? Μη χάναμε και το Σάββατο τι τον άλλο ήταν το κύπελο. Αυτή, ρε, φίλε, 10 άτομα. Φοβερή κούτρα, ε. Γιατί ρε, άσχημα. Σπέρνει. Μη χάναμε και το κύπελο το Σάββατο. Χάσαμε πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Κάτσε λίγο ρε, να δεις. Θα βγάλετε σώ ψυχά του για το βόλεϊ θέλει. Να μάθει ο κόκκινος να κάνει κούτρες. Λοιπόν, άκου εδώ. Τους πάει από Νέα Υόρκη, Θεσσαλονίκη. Τους ταΐζει Μακεδονία Παλάς, τους κοιμίζει, τους παίρνει. Τους βάζει στο πούλμα, τους πάει στο τελικό. Τους ταΐζει, πάει παίρνει το κύπελο στο πανηγύρι, τους ταΐζει, τους φέρνει πίσω, τους κάνει τα εισιτήρια, πάει στη Νέα Υόρκη. Αυτή, πού είναι τέτοιοι άνθρωποι? Πού να βρεις τέτοιο? Να βρεις τέτοιο να ρε. Εδώ τους πεις μέχρι τα μάργαρα του διόδια δεν κόβει. Τώρα που θα αναβληθεί ο τελικός καμιά εβδομάδα, θα έρθουν 80 κιλά, θα φύγουν 120. Καταρχήν ο τελικός θα αναβληθεί επαόριστον, αλλά το θέμα είναι πόσο στοιχίζει το κύπελο να το αγοράσουμε. Τίποτα. Τράβα και στη δωδεκανή σου. Τίποτα δεν. Ποιο τελικό μωρέ τώρα, τι βλακίε είναι αυτέ τώρα μου. Πανηγύρι να γίνεται. Μα τώρα βλακίε τελικό να μου, βλακίε είναι. Πάντω το 64 τελικό δεν έγινε. Είχε αναβληθεί. Λόγω επεισόδου. Μπορεί να αναβληθεί και τώρα. Μπορεί να αναβληθεί και τώρα. Και τι έγινε. Και τι χάσαμε το κύπελο. Τίποτα. Σα βολεύει, ε. Φοβάστε την ΑΕΚ. Ορίστε. Τσιρλιπιπί, ε. Φοβάστε την ΑΕΚ. Όχι. Θα κοιτάξω πω κάτι το μοντέλο. Αν πιστεύατε στο κύπελο, θα λέγατε να γίνει ρε. Τελικό. Εμείς θέλουμε να πάμε ρε. Ομάδα έχω ρε. Ομάδα έχω ρε. Τι έχω ρε. Τι κούλα ρε. Λοιπόν, όποιος ξέρει από την ιστορία του ΠΑΟΚ, τα μεγαλύτερα κάζα από την ΑΕΚ την ΕΤΑ έχει φάει. Ποια κάζα έφερε. Γενικώς από την ΑΕΚ έχει φάει ο ΠΑΟΚ. Τι κάζα έφερε. Γενικώς τελικούς αγώνες, κύπελλα, τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έχει φάει τις μεγαλύτερες ήττες. Όχι Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λες. Αν το δείτε. Δεν το βλέπω. Εγώ δεκαετία 80 νομίζω ότι την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ την είχε. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχασε τελικούς με την ΑΕΚ. Πού έπαιξε, πόσους έπαιξε, ένα δύο. Έπαιξε ένα τελικό, έπρεπε να βάλει 5 γκολ, έφαγε 2-0. Εντάξει, έχασε 2-0. Δεν αποκλειστήκαμε στο κύπελλο στα αυτονόμιμη τελικό. Ναι, με τον κόλπο του πήρε πόσα χρόνια. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αν παίζαμε τον Ολυμπιακό, θα έλεγα το παίρνουμε σίγουρα. Ναι. Είμαι Παναθηναϊκό. Με ΑΕΚ δεν ξέρω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια, εντάξει. Αυτό πιστεύω. Καλά κάνεις, τι να, απόψη είναι αυτό. Αυτό πιστεύω. Η διέστηση έτσι λέει. Να που πάμε κάτι τίποτα άλλο, μα είναι αυτό. Ναι, μην πεις. Δεν θέλουμε κύπελο. Σωστό. Γιατί εντάξει, δεν τα κάνουμε τώρα. Έχουμε 100, να πάμε 101. Εντάξει, δεν βαριέσαι και τι έγινε. Και τι έγινε, ναι. Μα τι τώρα, σιγά. Τέλος πάντων, έλει. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ, φίλε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ωραία. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Τουρλού, τουρλού. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας, πέρα. Θα πρέπει να σε πω μια που πέρασε και η ώρα. Ναι. Αν έρθει από εκεί, σα αρχίσω εσύ φάπε. Αν έρθει από εκεί, να μα αρχίσει οι φάπε, ξέρει που θα πάνε, ναι, τα σαγόνια σου. Τα δικά μου. Τα δικά σου τα σαγόνια, ξέρει που θα πάνε. Σοπαρε ραπ. Μαγκιά, θα έχει για βράδυνο. Άμα σου. Τώρα λίγο. Άσε τον παιδί να πάρει κανένα τάλιρο εκεί πέρα, ποιο του δίνει μου ωραία τώρα. Θε να έρθει, ρε φίλε. Όχι, μου ωραία τώρα. Άσε το παλικαράκι τώρα εκεί. Τόσο ένα ταλιράκι, τόσο είναι η αξία του. Άσε το. Άντε μη σε. Άστε να τώρα. Άντε μη σε ποκαλί. Πάρε, πάρε κουμένα ένα τάλιρο που έκανε μαγιά από αυτό που στάδω. Χαρζιλικά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα.
Εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Εσύ, φίλε, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα με την ανακοίνωση είναι ένας πόλεμος που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ποια ανακοίνωση? Που θα αναβληθεί ο τελικός και τα λοιπά. Ναι. Είναι ένας πόλεμος κατά του ΠΑΟΚ. Πόλεμος. Πρωτάθλημα ήταν να πάρω, μου το κόψανε. Ναι. Κύπελλο ήταν να πάρω που έχω την πιο φορμαρισμένη ομάδα με το, πώς το λένε, το Μπρίγκοβιτς εκεί μπροστά που θα τους πετούσε 4 γκολ. Τα εκάκια θα. Που δεν έχουν παίχτες. Ναι. Και όλα αυτά είναι ένας πόλεμος στην δύναμη του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν τι κάνει, πες με εσύ. Ο Ιβάν τι κάνει? Ναι, Ιβάν, θέλω προστασία για την ομάδα μου. Τι προστασία δε? Τι την προστασία, εδώ είχα κανονίσει με την παρέα μου να κατέβω κάτω, να κάνω χαμό. Πήρα πράγματα, ρε, τι είναι, καταλαβαίνεις. Και έχει γίνει εδώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πας την άλλη εβδομάδα, μα την άλλη εβδομάδα. Σιγά, γιατί έγινε. Την άλλη εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα με έχουν αναβάλει 40 φορές. Θα γίνει σε δύο εβδομάδες, δεν έχω κανονίσει, έχω κλείσει. Κάτσε, μπορεί να γίνει ρε, εσύ τώρα. Τι να γίνει, δηλαδή εσείς μου λέτε ότι δεν είναι πόλεμος αυτό κατά της ομάδας μου? Γιατί είναι πόλεμος, όχι πόλεμος. Μας δουλεύει. Ήρθε ο Πρίγκοβιτς, θα σου βάλει 10 γκολ μετά. Μας δουλεύει είναι αυτός. Θα σου βάλει 10 μετά, θα είναι πιο φορμανισμένος στην εβδομάδα. Μας δουλεύει αυτός. Πάμε 10 η ώρα να γυρίσω από εκεί, θα είμαι Βόλο που θα γίνει από Θεσσαλονικό για 4 τον. Δεν ακούγεται ρε Γιάννη. Και τι να. Ο Πύργο και θα σηκώσουμε την κυπαλάρα. Ραπτόπουλε. Ακούς? Ναι. Συμφωνείς αυτά που λέω? Πάμε στον επόμενο. Έλα, πέσαμε κοντά σε δυο μάδες. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. 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 Ακούμε. Τι κάνετε? Τι έκανε δυο χαζί, τώρα μας δείξαν την ακροματικότητα. Δυο χαζί. Ελπίζω να μην είσαι ο τρίτος, ναι. Όχι ρε, δικός μας είναι αυτός. Πάμε. Έλα, χαιρετώ και τον ομοειδέατη μου εκεί. Γεια πέρα. Γεια σου, Γιαννάρα. Γεια σου, αγόρι μου. Ρε εσύ. Να κλάψτε παρέα. Κατέβηκε στο Βόλο, δεν έχεις κατέβει το 80 που κατεβήκαμε κάτω? Τον Παράζ, δεν ήσουν? Είχα πάει, δεν είχα πάει. Λοιπόν, με ποιους παίζαμε ξύλο από το πρωί, θυμάσαι? Ξύλο παίζατε. Δεν το θυμάσαι με ποιους πλακωνόμασταν από το πρωί? Εγώ μεσημέρι. Από τις 11 η ώρα που πήγανε τα πρώτα, άκουσε, από τις 11 η ώρα που φτάσαν τα πρώτα πούλμαν τα δικά μας, άρχισαν φασαρίες, ξέρεις με ποιους? Δεν ξέρω πού να πει. Και αυτό δεν το έχει καταλάβει κανένας σας, το τι θα συμβεί το Σάββατο. Με τους Ολυμπιακούς του Βόλου, αγόρι μου. Η πλειοψηφία των οπαδών στο Βόλο είναι Ολυμπιακή. Το έχετε αντιληφθεί κανένα σας? Το έχουμε αντιληφθεί. Και η ασφάλεια, ναι. Και η ασφάλεια, ναι, του Βόλου, ναι, επειδή έχω πληροφορίες, ναι, φοβάται αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα γίνουν τόσο επεισόδια μεταξύ αξίδων παοξίδων, αλλά θα γίνουν με τους ντόπιους Ολυμπιακούς οι οποίοι θα ενεργήσουν κατ' εντολή. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Ναι, εγώ ξέρω ότι έχει τόσο Ολυμπιακούς, αλλά λες να είναι για τέτοια φάση ο αγώνας. Πάρα πολλούς. Ναι. Και αν αυτοί έχουν πάρει την εντολή από τον Πειραιά, μιλάμε, γιατί ο Μαρινάκης τώρα θέλει την ανακατοσούρα, ναι, επειδή είναι στριμωγμένος στη γωνία λόγω των επεισοδίων του Πλατανιά, ναι, που θα εξεταστεί η υπόθεση. Δεν το συμφέρει τον Πρωτόταυρο η αναβολή. Δεδομένου είναι ότι ο Βόλος είναι κόκκινος. Δεν το συμφέρει η αναβολή. Δεν το συμφέρει, αλλά θα τους τιμωρήσουν όμως και θα τους κάνει αντιπερισπασμό για να τους φέρει, να πούμε, σε μειονεκτική θέση και αυτούς, ώστε να γίνει αργότερα συμψηφισμός. Ναι, του πήγε πιο μακριά, καλά του πας. Βέβαια, παίζονται χοντρά πράγματα και κανένας δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι αυτό που λες, όντως ο Βόλος είναι κόκκινος. Εγώ ξέρω βολιώτες κάτω, ναι, οι οποίοι έχουν ιστορία, θα έχουν σχέδιο να γίνει χαμός με τους παοκτσίδες. Σας, ναι, το λέω από τώρα. Και δεν θα γίνει το μάτς. Όχι μόνο για τα εισιτήρια, δεν θα γίνει γιατί φοβούνται έκριθμη κατάσταση γενικά στην πόλη. Ναι. Κατάλαβες και δεν θέλει. Άρα λες δηλαδή ότι ο φόβος δεν έχει να κάνει με τα νούμερα? Όχι, είναι η πρόφαση αυτή. Ναι. Η ασφάλεια του Βόλου φοβάται χοντρά επεισόδια μεταξύ των ντόπιων Ολυμπιακών με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Και όχι δηλαδή των ντόπιων Ολυμπιακών με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Έχει πολύ πράγμα Ολυμπιακού στο Βόλο, Κώστα, σου λέω. Όταν ήρθαν τα πούλμα του Ολυμπιακού, τα πήγαμε εμείς, είχε πάει η ώρα μία. Και αρχίσαμε εκεί στο γεφυράκι που έχει ένα γεφυράκι πριν πάει στο γήπεδο. Να πλακωνόμαστε. Πιο μπροστά δερνόμασταν με τους Ολυμπιακούς, τους ντόπιους, τους βολιώτες. Γι' αυτό σου λέω. Καλά, αυτοί δεν υπάρχουν. Ξέρει η αστυνομία, έχει πληροφορίες και γνωρίζει. Και η αστυνομία τρέμουν να το κάνουν το τελικό πάντως, θα το ξέρω. Τρέμουνε. Το τελικό τρέμουνε. Τρέμουνε, στο λέω. Τρέμουν να το κάνουν το τελικό όλοι τους. Και η αστυνομία και η ΕΠΟ, όλοι τους τρέμουν να το κάνουν. Και οι ομάδες δεν θα δεχθούν. Γιατί θα βλέπουν ότι θα έχουμε ιστορίες. Έγινε και αυτό το περιστατικό προχθές τώρα εδώ πάνω. Και ξέρεις, αυτό έχει
μαυρίσει την κατάσταση. Είναι πολύ πρόσφατο το αυτό. Το περάσαν ξόφαλτσα βέβαια. Ναι, το περάσαν ξόφαλτσα, αλλά μέτρησε πάρα πολύ γιατί το προβάλλαν όλα τα ξένα κανάλια. Έγινε μεγάλος δώρος. Εδώ δεν το προβάλλαν. Εδώ το προβάλλαν λιγότερο για φόβο αντιπίνων. Ήταν κρίμα το παιδάκι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που έγινε. Και έχει επαναληφθεί και άλλη φορά. Απλώς αυτή τη φορά είχε νεκρό δυστυχώς. Αυτό ήταν το άσχημο. Όχι, γιατί το έγινε παιδί και άλλη φορά. Να, έγινε πήγε και άλλες... να αποφύγει το λιντζάρι. Έγινε και άλλες φορές. Και άλλες φορές έγινε, ναι, αλλά μη βγαίνεις και φωτογραφίζεις ομάδα. Εγώ. Δεν γνωρίζει, μέχρι να βγουν οι ανακρίσεις και να αποδειχθεί, δεν ξέρει κανένα τι είναι αυτή. Τώρα. Εγώ δεν είμαι αυτή τη φιλοσοφία. Πού ξέρει ποιο είναι. Δεν είμαι αυτή τη φιλοσοφία εγώ. Το βράδυ εκεί μέσα συχνάζουν ό,τι μπορεί να φανταστεί. Μέχρι αντιεξουσιαστέ εκεί μέσα. Εντάξει, εκεί το βράδυ που συχνάζουν ό,τι θε να πάει στην ομία να καθαρίσει τώρα άσυλα και μάσυλα τώρα. Δηλαδή, σαν για μάλια να πούμε. Όλοι οι αντιεξουσιαστέ δεν είναι πάω κανένα. Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Οι αντιεξουσιαστέ όλοι δεν είναι πάω κανένα. Δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Καλά σου. Εντάξει, μα αυτό τώρα το άσυλο του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου τώρα. Δεν μου λε, επιχούντα υπήρχε άσυλο. Α, υπήρχε. Και επιχούντα υπήρχε άσυλο. Υπήρχε, εντάξει. Εμείς, φίλε, σου είπα και άλλη φορά ότι αν είμαστε στα πράγματα. Δεν υπήρχε άσυλο επιχούντα. Τι άσυλο να υπήρχε. Εμείς αν ήμασταν τώρα στα πράγματα, αυτοί δεν θα υπήρχαν, δεν θα ήταν ζωντανοί. Τι άσυλο να έχει επιχούντα. Εδώ μπήκαν με τα τάγκ μέσα. Τι άσυλο να έχει. Και όμω, τι ήταν καλύτερο. Τι ήταν καλύτερο, εκείνο ή αυτό. Τι είχε τώρα, τι είχε χαζουμάρες. Τι ήταν πώς καλύτερο δηλαδή, τι θες να πεις. Σε παίρνα στην ασφάλεια μέσα, το ξύλο που έτρωγε δεν τολμούσε να ξαναπειράξεις μύδα, όχι άνθρωπο. Απλά είναι. Έλεγες και αυτά που δεν ήξερες, όλα εμείς τα άλλα. Εμείς θέλουμε κομμουνισμό, δημοκρατία. Εσύ ρε, εγώ δεν θέλω. Εμείς δεν θέλουμε. Εσύ πάρει κομμουνισμό, εμείς δεν θέλουμε. Ρε. Έχει ελευθερία λόγου υπάρχει. Ελευθερία λόγου έχει, να πας εκεί. Ασφάλεια. Να σκοτώνουν τα παιδιά στον δρόμο, στα καλά καθόμενα. Ναι, είναι δυνατόν γιατί τον κυνηγάνε τώρα πέντε άγνωστοι. Βρείτε τους, τους άγνωστους ποιοι είναι να δούμε. Να τους βρείτε. Δεν το κατάλαβα. Να σου πω κάτι, να ρε. Να δούμε ποιοι είναι. Θα θες να σου πω κάτι, ρε φίλε. Πες μου, με τους νόμους στην Ελλάδα και τα δικαστήρια. Πες ότι τους βρίσκουν. Τους πάνε δικαστήριο. Τι έγινε. Σωματική βλάβη υπήρχε. Όχι. Τι έγινε. Κυνηγήθηκε και τον πάτησε τα μάξι. Πάει ένα καλό δικηγόρο, αθώνεται. Πλάκα κάνει. Δεν πλάκα κάνει τώρα. Βρε, εδώ το άλλο το σκοτώνει και βγαίνει ο υπουργός και λέει τρία χρόνια μέσα και βγαίνουν έξω. Ναι, ο νόμος Παρασκευόπουλου. Ο νόμος του Παρασκευόπουλου τώρα. Εδώ δεν είδες ο Άκης σήμερα με σαμπάνιες πήγε άλλη στο σπίτι, ρε φωτορεπόρτερ. Άσε τώρα τα καραγκιόζηλίκια να πούμε. Η άλλη τον έβαλε τις παντόφλες, τα είδα εκεί πέρα. Η Βίκη στα μάτια τον έβαλε παντόφλες εκεί που. Πω, τρελάθηκα ρε Κώστα. Ήταν και εγώ ήμουν γυναίκα του και έπαιρνα γι' αυτό θα τα λύγουμε. Χρυσή Αυγή με τα δύο χέρια. Τέσσερα. Χρυσή Αυγή. Τα τέσσερα, μπράβο. Τέσσερα. Τέσσερα έτσι πως έγινε η δουλειά. Χρυσή Αυγή. Ζήτω το 21 Απριλίου. Γεια σου φίλε. Σιγά τα αίματα. Άντε ρε φίλε κομμουνισταρά από εδώ πέρα. Επόμενη. Άντε από εκεί πέρα. Σιγά τα αίματα. Αναπολύτερα. Μα πας εκεί στο ΑΠΕΘΕ να κάθεσαι κι εσύ ρε. Γιατί πρόβλημα, εγώ εμένα δεν με πειράζουν. Τους χαζούς δεν τους πειράζουν. Πάμε στον επόμενο, άιντε τώρα μην με τρελαίνεις. Άντε ρε παιδιά. Έλα ρε αγόρα. Δώσε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Δώσε. Έλα φίλε. Πες τα δικά σου. Λέγε. Εντάξει. Χρυσή Αυγή. Κλείς το ράδιο και πες και... Όχι, όχι. Παίρνει τη διαφόρια άνθρωπο. Μέχρι εκεί που πάει. Ναι, που πάει. Αδύρικα Πακιστανό. Μέχρι εκεί που αντέχει ο Έλληνας. Καλά κάνεις, ρε, ό,τι θέλει, ας δει. Τίποτα έχει κάνει η Χρυσή Αυγή, τίποτα, απολύτως. Τίποτα δεν έχει κάνει. Μου δίνει πάσα ο προηγούμενος. Ναι. Εγώ θέλω να πω άλλα τα δικά μου. Πες τα δικά σου. Για πες τα δικά σου. Αλλά μου δίνει πάσα ο προηγούμενος. Εντάξει, δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Τώρα εσύ πολύ τραβηγμένα με τα λες να πούμε. Πολύ χειροφρενάκια είσαι. Ραπ. Α, λέγε. Δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Υπάρχει. Ή ναι. Κάνουμε επανάσταση. Κανονική. Και... ναι. Ναι. Και φέρνουμε Παπαδόπουλο και κανονική ρε παιδί. Κανονική ρε παιδί μου. Ναι βρε μετά ναι, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Να μάθουμε ναι. Τι. Κανονική. Κανονική. Και τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι. Δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι
ένα light, light επίπεδο. Σφιχτός γάλας που... βρίσκω τώρα. Κάνα αργά δεν θα έπιεσαι τώρα. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Light επίπεδο, καλά το λέει. Ναι. Τζιριμπίμ, ναι. Τζιριμπό. Ένα light επίπεδο είναι η Χρυσή Αυγή για ναι. να πούμε ότι εντάξει, να περάσουμε τα μέτρα, ναι. να κάνουμε ένα ράνο. Εσύ είσαι πιο σκληροπυρηνικός δηλαδή. Δεν υπάρχει. Η Χρυσή Αυγή είναι στη Βουλή ναι. και ψηφίζει τα μέτρα. Μάλιστα. Και θα τα ψηφίσει. Αχα. Τα μέτρα. Εντάξει. Τι ψηφίζουμε τώρα δηλαδή, με τη δικιά σου άποψη. Δεν ψηφίζουμε τίποτα. Τίποτα. Φέρουμε... Δεν ψηφίζουμε τίποτα. Ναι. Φέρνουμε Παδόπουλο και τα ισοπεδώνουμε όλα. Παδόπουλο. Παδόπουλο. Το Παδόπουλο. Ναι. Τέλος, βγάζουμε τα τάγκ στο Πού είναι ρε αυτός ο Παδόπουλος, δεν υπάρχει ρε φίλε, πάει. Κοιτάξτε να βγάλει. Ποιο να βρούμε το ρόλο είναι. Αμφιβάλλω, είναι... Λόρι είναι αυτή εδώ πέρα. Αμφιβάλλω, μπορεί να βγάλει ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες. Εδώ δεν έχουν πετρέλαιο να βάλουν στα τσιπάκια να βγάλουν. Ρέση, εγώ βγήκα για να μιλήσω αθλητικά. Ναι. Αλλά με το σχόλιο του προηγούμενου ακροατή. Ναι. Ναι. Δικός μας είναι. Πρόσεχε να πεις. Δικός μας, ξεδικός μας. Ναι. Ό,τι και να είναι. Ναι. Δεν υπάρχει μέση λύση. Κάτι. Δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή. Ναι. Ποια Χρυσή Αυγή. Τι. Ήθελες πιο δυνατή, ε. Σε ποιο σκληρό όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Δεν θέλω πιο δυνατή Χρυσή Αυγή. Αλλά. Η χώρα. Ναι. Διέρχεται μια κρίση. Ναι. Για να αλλάξει. Θέλει κάτι πιο σκληρό. Α. Κάτι πιο. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Τι ομάδα είσαι. Πάοκι. Πάοκι. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν βολεύεσαι που Πάοκι. Αγαπάει. Τώρα εσύ τώρα κάτσε, περίμενε τώρα. Παοξή και Χούντα και. Πού το πάθο, Παδόπουλο. Κομμουνιστέ είναι οι Παοξίδε. Τι δουλειά έχει εσύ. Όχι. Με Χούντα και τέτοια. Κομμουνιστέ είναι οι Παοξίδε. Καλά λέει. Τι είναι τώρα, τι μα τα αλλάζει τώρα. Καλά λέει. Πολύ παρδαλό με βγήκε τώρα. Ναι, φίλε, εγώ θέλω Χούντα από Παδόπουλο. Ναι. Όχι να μην βγάλουμε τα τάγκ. Ναι, με τι να κάνουμε. Με τον Μπιάνκι. Ναι. Πρέπει λίγο μια ισορροπία. Ναι. Εντάξει, να μην βγάλουμε τα τάξη, να βγάλουμε τα, ξέρω εγώ, τα ράγκς. Τα πολυβόλα. Πρέπει φίλε, με τι ασχολείσαι. Φίλε, με τι ασχολείσαι. Όχι, όχι. Με τι ασχολείσαι. Ελεύθερος επαγγελματίας. Ηλικία. 22. 40. Μ' αρέσει. 40 είναι. Ναι, δικός μας. 40. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να αλλάξουμε λίγο την κατάσταση. Και... Αν δεν κάνουμε κάτι εμείς οι σαραντάριδες για να αλλάξουμε τα παιδιά μας, γιατί κι εσείς στα ραδιόφωνα και στα μικρόφωνα που είστε, είστε κάπου εκεί. Χαιρετίσματα στο γεροκομείο μετά 20 χρόνια. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Χαιρετίσματα στο γεροκομείο. Γεια σου. Χαιρετίσματα. Μπρόις. Θα υπάρχουν γεροκομεία. Θα υπάρχουνε. Θα υπάρχουν. Όσο υπάρχει η συνταξούλα θα υπάρχουν οι γεροκομεία. Τώρα δεν υπάρχουν, τους έχουν πάρει σπίτι για τη σύνταξη. Μόλις ορθοπουδήσει λίγο η πιάτσα ξανά στα γεροκομεία. Πίσω πάλι. Πίσω. Πάμε κύριε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Εσύ. Έλα ραπ, τι λέει, όλα καλά. Τέλεια φίλε, χάσαμε τον τελικό, δεν πάμε αύριο. Σιγά μου ρε, και τι θα γίνει. Ο Πάο και έπαιζε. Εντάξει, γιατί να κάνουμε τώρα. Πες μου ραπ, χειρότερο πράγμα. Ναι. Τους σκουπίσαμε εμείς στο μπάσκετ. Τους ναι. πήρε ο Ολυμπιακός εδώ μέσα. Ναι. Θα χάσουν και το κύπελλο άμα το χάσουνε. Φαρμάκι. Πω πω, ναι. γιώτα λίδια μετά. Ενώ εσύ να πω έκοψε ο Πανσεραϊκός στην άνοδο, είσαι μια χαρά να πούμε. Σιγά μου ρε, εντάξει, εμείς δεν μασάμε. Συνηθίσαμε, αυτοί... ναι. Κοίτα ραπ, να σου πω, γιατί ναι. αυτοί έχουν θέμα. Ναι, τι έχουν. Λέγανε ναι. για τον Ολυμπιακό, τραγουδούσανε, που ναι. παίρνει πρωτάθλημα στα χαρτιά, με ντυτσέ και τα λοιπά, και τώρα πάνε να βγάλουν πράγματα από 5 μάτσους με τον Πλατανιά, για ναι. να πάρουν το μείον 6. Ναι. Να πάρουν το μείον 6 από όσα επεισόδια γίνανε. Ναι. Μας έχουν ζαλίσει. Τέτοιο πρωτάθλημα θέλουν. Να το χαίρονται, ρε φίλε. Τέτοιο γουστάρουν. Γιατί εσύ δηλαδή που ήθελες τους μείον 6 της Λαμίας, τι πρωτάθλημα ήθελες. Τέτοιο θέλω κι εγώ. Τέτοιο. Γιατί εγώ αυτό πάρει στον νόμο. Και ο άλλος στον νόμο, λέει. Στον νόμο να φάει μείον 6 από τώρα. Παράραβος 7. Αξιωματούχος, εκτυπίδη. Για φέτος να φάει το μείον 6 υπάρχει στον νόμο. Βέβαια. Τότε κανονικά πρέπει να γίνει. Άποψή μου. Ναι. 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 Κάτι ακόμα που θέλω να πω. Πες. Πρέπει να πληρωθήκατε λοιπόν. Και γεμίσατε με ουίσκι από το σούπερ μάρκετ. Τα συρτάρια σας βλέπω. Πόσο του μηνός, 5 του μηνός. Πληρωθήκατε κουφάλες και πήρατε χαλασμένο ουίσκι από το σούπερ μάρκετ να πούμε. Ναι. Μαριγκότ. Μαριγκότ. Μαριγκότ, ναι. Επόμενο σύνδεσμο. Αν φύγει ο Καρυπίδης, ναι. Κωστή, πιστεύω ότι θα δούμε φαντάσματα να επιστρέφουν. Λες, Θα δούμε κανένα μεγάλο κόκκινο. Πιστεύω θα γίνει μεγάλη αναμπουμπούλα. Α, δεις το κόκκινο, το λες κύριε πρόεδρε εδώ πέρα, όχι. Εγώ,
Εγώ... το κόκκι, κύριε πρόεδρε. Εγώ βλέπω Μουζενίδη στον Άρη. Καλά, καλά. Μουζενίδη. Μίλησα μαζί του σήμερα το μεσημέρι. Καλά. Του λέω, έλα στον Άρη, λάσε, δέρασε. Σκούριασες εκεί στη Βέλη. Ναι, ναι, ναι. Σκούριασες. Σκούριασες. Βλέπω να βγαίνει να κάνει. Καλά, καλά, δεις το πρόεδρο το κόκκι μαζί με τον έτος στη Σουήτα. Αχ, αχ, τι να σου πω, κόντι βλέπω δηλώσεις, κόκκι βλέπω δηλώσεις, όλοι ξεθάβονται σιγά σιγά. Κάποια στιγμή, εδώ υπάρχουν Αριανοί που λένε, αχ, μας πήραζε ο Σαουρίδης εμάς. Αχ, και μας πήραζε ο Κόντις εμάς. Αναπολούνε τον Κόντι, τον Σαουρίδη και τον Σκόρδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ ανησυχητικό για τους Αριανούς. Αναπολούνε τον Κόντι, τον Σαουρίδη και τον Σκόρδα. Και δεν λένε ψέματα. Αρκετοί εξ αυτών. Εξ αυτών. Αρκετοί εξ αυτών. Ψεύδεσαι. Δεν ψεύδω. Έλα τώρα. Κωστή, έναν από αυτούς τρεις εγώ αναπολώ μόνο. Και ήταν αυτός που ευθύνεται για εκείνη την ομάδα του 2010 με την Ατλέτικο. Και αυτός είναι ο Κόντις. Ναι. Μόνο αυτός είχε φέρει τέτοιους παίκτες. Όντως ήταν σκύλους αυτά. Τους έβρισκε. Είχε φέρει, είχε κάνει τη λατινοποίηση της ομάδας όπως είπε, ναι. Και του βγήκε. Του βγήκε. Άσχετα που μετά τον φάγανε γιατί δεν τους πήγαινε. Να τον φέρεις πίσω. Εγώ. Ναι. Εγώ να τον φέρω πίσω ο κόσμος. Εγώ εμένας. Ο κόσμος θα φέρει πίσω τον Κόντι. Ακούστηκε και αυτό σε ραδιοφωνική εκπομπή 1 και 32. Πάω σε διάλειμμα, μην αυτοκτονήσω. Θα ακούσουμε. Είναι ψηλά στο δεύτερο ήμουν. Ναι. Διάλειμμα, διάλειμμα. Πω, πω. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό, αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα, κλειστή, στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα, στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, μια μισή ώρα έχει αναβληθεί ο τελικός, δεν υπάρχουν κραυγές, δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες, δεν υπάρχουν αναθεματισμοί, ούτε από την ΑΕΚ. Δεν βγήκαν σάξεις, να πήρε πέρα και τα λοιπά. Ναι. Βλέπω ότι Klein Wein. Πολύ στο light πέρασε. Πολύ στο light. Τίποτα. Πολύ στο light. Κάποιος δεν ήθελε να γίνει ο τελικός μάλλον. Καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, καταρχήν, για τους Αριανούς που λες που χάσαν από τον Πανσεραϊκό, οι Αριανοί είναι μαθημένοι γιατί έχουν πέσει και γάμα εθνική και β' εθνική. Ναι. Άλλοι δεν είναι μαθημένοι, πρώτον. Δεύτερον, βγαίνουν και λένε πολλοί οπαδοί ότι η Επανάσταση θα ξεκινήσει από τα γήπεδα. Το είδαμε αυτό τώρα, προχθές, στην Αγίου Δημητρίου. Επανάσταση, το θεωρείς αυτό? Πώς ξεκινάει η Επανάσταση? Αυτοί δεν μπορούν να μεταξύ τους να τα βρουν, θα θέλουν και η Επανάσταση τα κορόιδα, να πούμε. Το θέμα της εβδομάδας, Κωστή, δεν είναι ούτε τελικός ούτε τίποτα άλλο. Α, εννοείς δηλαδή 5-25 πάνε και σκοτώνουν έναν 24χρονο ναι, για ασήμαντη αφορμή. Και αυτοί τώρα σηκωθούν να σώσουν την Ελλάδα και τους εαυτούς τους. Δύσκολο. Όχι, δεν λένε πολλοί ότι. Πολλοί κοπρίτες δεν λένε ότι η Επανάσταση θα ξεκινήσει από τα γήπεδα. Ναι, λένε, ναι. Τρίχες. Ναι, δεν το λένε. Ναι. Το είδαμε. Το είδαμε, λένε. Ναι. Το ηρωνικά το λέω, φίλος. Ναι. Ηρωνικά φυσικά το λέω. Φυσικά ναι, το λες ηρωνικά, ναι. Ναι. Πας να παρακολουθήσεις ένα μάστο τέτοιο, δεν ξέρεις να μας ούτε κανένα κοτρώνε, κανένα φωτοβολίδα στο κεφάλι, να πούμε. Εντάξει. Για αυτούς
Για αυτούς πρέπει να ισχύσει ο νόμος Ορφανού. Δεν αρέσει σε μερικούς. Άσε ρε φίλε τώρα. Ο νόμος Ορφανού έδιωξε τον Ορφανό από το Βουλευτή Λίγη και από το Υπουργή Λίγη. Ναι, πήγε να κάνει κάτι καλό άνθρωπο. Κακός πήγε να κάνει κάτι καλό. Έφαγε τα μούτρα του. Έφαγε τα μούτρα του. Βγαίνανε ναι, εδώ κυρίε και κύριοι, ο νόμος Ορφανού, κυρίε και κύριοι, Λευτεριά, κυρίε και κύριοι, Σοπαδού, κυρίε και κύριοι. Ε, και κύριοι. Να τόσο νεκρό, κυρίε και κύριοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να βάζει τα παιδιά 20 χρόνια στη φυλακή! Άνα μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Άνα για να βάζει 20 χρόνια! Έτσι είναι, έτσι είναι. Με ένα κοινό εγκληματία! Να το βάλει στο ίδιο κελί! Στέφανε, κλείσου λίγο. Έλα, φίλε. Κλείσου το στόμα, Στέφανε. Δεν το κλείνω. Άμα πιάσει, ρε φίλε, δεν που ξέρει, δεν μιλάω. Τι να κάνω. Πάτον λίγο ένα direct λίγο στην κοιλιά. Εγώ έτσι άμα του σβήσω λίγο του αγώνε και πέσει κάνα 10 δευτερόλεπτα κάτω, το μετρήσω. Στο διάφραμα λίγο να ησυχάσει. Ναι, λοιπόν. Δεν στρώνει, δε, άμα πιάσει, δε, δύσκολα, ξέρεις. Ναι, ναι. Συνέχισε. Πάμε. Εγώ σε δίνω τώρα. Αυτό είναι το θέμα, Κωστή. Και βγαίνω και κάτι. Να, αυτό που είπε τώρα. Που είναι ο κάθε κόκκινο και λέει Λευτεριά σου παδού. Τι Λευτεριά σου παδού, ρε. Μέσα φυλάκα, μπουντρούμε. Πάτε, μην τον κοπανίσουν. Μπουντρούμε, ρε, μπουντρούμε και ρόπαλο θέλω. Άιτε τώρα να πούμε. Η κουφάλα είναι και ο κόκκινο, είναι μεγάλη κουφάλα. Μικρή, μεγάλη είναι πάντω. Η πλειοψηφία του λαού τον νόμο Ορφανού το θεώρησε υπερβολικό. Οπότε μην τα γυρίζετε τώρα επειδή έγινε αυτό που έγινε. Πάμε επόμενες γραμμές. Είπε κουφάλα το κόκκινο και ναι. Ο Γιάννης το ναι. Έριξε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Τι, εγώ και ξέρεις άμα έρθει μέσα. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, έλα, φίλε. Ακούς. Ναι, ναι. Έχει τι, κάποιες φορές που γυρνάω σπίτι βράδυ, ναι. Ακούω τον διπλανό σου και έχω τεράστια περιέργεια το τι ψηφίζει. Ποιο διπλανό μου. Εμένα λες. Ναι, έχω μεγάλη περιέργεια, ρε φίλε. Εγώ νόμιζα του Γρηγόρη λες. Εμένα. Έλα στην κάλπη να δεις. Έλα, όταν θα έχει εκλογές να δεις. Σε ρέος είναι, ρε, τι θες να είναι αριστερός. Πολύ ειρωνία, τρολάρεις πολύ. Ποιον τρολάρω. Για Παπαδόπουλο, για κάνα τέτοιο, τρολάρεις απίστευτα. Ποιον τρολάρω και τι ρολάρω, τι θες να μου πεις, πες τα ίσια, τι. Ναι, ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο, αυτό να σου πω. Δηλαδή είσαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, για να ξέρουμε. Άρα εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τι είμαι με αυτά που λέω. Ε? Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είμαι με αυτά που λέω. Για να ξέρουμε τι είσαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιανού εκπρόσωπος είσαι. Του Στέλιου Πατακού. Του Στέλιου Πατακού είσαι. Πάλι ναι. Ρωνεύες, έτσι. Όχι. Από το χωριό που είσαι όμως, νερό και ρεύμα σου έφερε ο Πατακός, αδερφέ. Ο Πατακός με έφερε, αφού από αυτός είμαι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ποιος με έφερε ρεύμα, Πατακός με έφερε. Συμφωνείτε ρε παιδιά, γιατί μαλώνετε. Ναι. Η κατάδια της χώρας είναι επειδή υπάρχουν άτομα σαν και σένα. Ενώ σαν και σένα να πούμε που πληρώνεις από 5 φορές και συμπληρώνω εγώ με ΦΠΑ, δεν είναι κατάδια της χώρας. Τι κάνω εγώ. Τι κάνεις εσύ, διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι κάνεις. Αυτό κάνεις. Εγώ αδερφέ μου είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Όσο είμαι εγώ αστροναύτης στην NASA. Ε? Όσο είμαι εγώ αστροναύτης στην NASA. Θες να σου αφήσω τα στοιχεία μου να επικοινωνήσει μετά μαζί μου για να δείξω. Ναι, εκτός αέρα. Ναι. Και αν είμαι επιχειρηματίας ή όχι. Ναι. Ε? Και είσαι επιχειρηματίας και είσαι κομμουνιστής δηλαδή εσύ τώρα. Τι είμαι. Κομμουνιστής. Παπαδόπουλος. Τότε τι μαλώνουμε. Εγώ τι σου είπα. Εκπρόσωπος του Στέλιου Πατακού είμαι. Τι σου λέω τόση ώρα. Περαστικά. Οι Αριανοί αναπολούν τον Κόκκι. Το Σκόρδα. Κάτσε να ακούσουμε τη λέφτος. Ναι. Και τον Κόντι. Οι άλλοι αναπολούν τον Πατακό και τον Παπαδόπουλο. Οι άλλοι πάνε στο τελικό και δεν θα πάνε. Φίλε, είσαι ακόμα εδώ. Πάμε στον επόμενο κύριο. Κάτσε ρε φίλε, ο προηγούμενο που έπεσε. Περίμενε. Ακούς. Ο προηγούμενο δεν κατάλαβε ότι εγώ σου λέω είμαι εκπρόσωπο του Στέλιου Πατακού. Δεν κατάλαβε. Έβρισε. Έβρισε. Πιωμένο θα ήταν. Άστονα. Σήμερα βγαίνουν μόνο οι πιωμένοι. Πάμε. Πάμε. Ραπ. Έλα. Μ' ακούς. Ναι. Καλά. Καταρχήν. Δεν ξέρω για το φιλαράκι που έχεις εκεί. Έλα ρε φιλαράκι. Ακούει. Δεν ξέρω ρε εσύ ποιος είναι. Έλα ρε Αριανάκι. Πες ποιος είναι. Αριανός σε φίλε. Όχι, όχι, όχι. Δεν προσωπεί. Oh. Όχι ρε εσύ. 22 τσάκ. Δεν θέλω. Ωρε εσύ. Ράπτο βλέ. Ναι. Κάτσε ξεκόλα ρε μαλάκα. Εντάξει. Τι είναι το φιλαράκι, είναι παοξής, είναι αριανός, είναι... Άρης είμαι, Άρης, έλα φίλε. Είναι Άρης ο φίλος, ναι. Άρης, Άρης. Εντάξει.
Τώρα να μιλάμε για τον Πατακό, δηλαδή να αρχίσουμε να κάνουμε συζήτηση για τον Πατακό. Εγώ σου είπα να κάνει για Πατακό, για κάνει τη θέση, ρε φίλε. Κάνει και για τον Μακαρέζο, τι με νοιάζει εμένα. Κάνει και για τον Ιωαννίδη. Τι με νοιάζει εμένα, για ό,τι θες κάνει. Όχι. Όχι. Δεν θα κάνω τέτοια συζήτηση, δεν θα την κάνω. Ναι. Πολύ σου βρίσκει τουρμπίνα, αδερφέ, γιατί. Και τι, τα παιδιά ξεφύγανε, ρε παιδί. Άρα, ρε, ποια παιδιά ξεφύγανε. Αφού δεν πάει τελικό, τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε κουμπί εδώ πέρα. Κάτι, να πάρουμε το μεροκάματο, τι θα γίνει. Για λέγε, για κατέληξε. Εντάξει. Εντάξει. Μέκοψε πριν. Ποιο έκοψε, ρε φίλε, δεν σε έκοψε κανένα. Μόνο στη Δημοκρατία έχουμε. Κατρούγκαλο ψηφίζουμε. Σοβαρά, μιλά τώρα, σε κόψουν εδώ. Μουσάτι, τέτοια πράγματα απαγορεύονται εδώ. Είμαστε στο σοσιαλισμό. Ποιο με έκοψε, ο Σάκης. Ο Σάκης, ναι. Όχι στο Τυράκη. Πε το εσύ τώρα που ξαναβγήκε. Ζωγράφο, εγώ να το καταλάβω τώρα. Πε το με δικά σου λόγια, το καταλάβω εγώ. Κάτσε, με έκοψε ο Σάκης. Όχι, όχι, κόπιε μόνο σου. Όχι. Σάκη! Πε το, πε το. Ναι. Να μιλήσουμε για το τελικό λίγο. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι θες, ναι. Πες, ναι. Εντάξει, γιατί το... Εντάξει, το παραξευτιλίσαμε λίγο, να μιλάμε για τον Πατακό, για το έτσι, για το αλλιώς. Εντάξει. Δες το Πατακό, πες ούτε... για το τελικό φαγώθηκε στο σύνολο. Για το τελικό. Ούτε ο Πατακός χρειάζεται, ούτε κανένας χρειάζεται. Ναι. Ποιος χρειάζεται. Να μιλήσουμε λίγο για Μπαλίτσα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ποιος χρειάζεται, τι χρειάζεται στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι και πρέπει να κάνουμε όλοι τα κουμάντα μας. Για πες τι κουμάντα να κάνουμε. Στην Ελλάδα. Ακούω εγώ. Να μιλήσουμε λίγο για Μπαλίτσα. Να μιλήσουμε, ναι. Για Μπαλίτσα. Ναι. Γιατί βγαίνουν κάτι αεκάκια, ναι. Κάτι γαβράκια που δεν τα αντιλαμβάνομαι έτσι όπως βγαίνουν στο ραδιόφωνο. Ναι. Κάτι βαζαλάκια. Βαρελάκια. Τα φάγανε. Τεσσάρα, αλλά ο Κίζας καθάρισε, ναι. Ποιος? Ο Κίζας μας βοήθησε. Ο Κίζας, ναι. Όχι ρε φίλε, δεν καθάρισε ο Κίζας. Δεν καθάρισε. Όχι, δεν καθάρισε. Έτσι λέει και ο Ολυμπιακή, δεν καθάρισε ο Αρετόπουλος, έτσι λέει. Ραπ. Ναι. Δεν καθάρισε ο Κίζας. Ναι. Ο Κίζας, αν ήθελε να καθαρίσει, θα καθάρισε. Ούτε ο Σπάθος δεν καθάρισε, ναι. Δεν καθάρισε. Θα καθάριζα από... Δεν καθάρισε ο Σπάθος. Ραπ, ραπ, ξέρεις από μπάλα. Και ξέρεις τι παίζεται στην μπάλα. Αν ήθελα να καθαρίσω Κίζας, το μάτσα ήταν 1-3. Στο πρώτο ημίχρονο. Και μου λες εμένα τώρα, καθάρισε ο Κίζας και βλακίες. Δεν καθάρισε ο Κίζας. Μήπως καθάρισε ο Βρίζας. Μήπως καθάρισε ο Βρίζας. Μήπως ο Τεός, Αγόρ. Αλλάζει αυτό. Μπα. Λοιπόν. Δεν ευνοηθήκαμε δηλαδή. Τα αϊκάκια, ναι. Θα φάνε 4 γκολ. Πότε? Στο Παφυσσαλικό. Πότε? Πόσο είναι το Σάββατο? Πόσο Μαΐου είναι? 6 του μηνός. 6 του μηνός. Θα φάνε 4 γκολ 6 Μαΐου στο Παφυσσαλικό. Θα πας το μας εσύ. Και ναι, ναι, είμαι έτοιμος. Με την Πουλμαντό. Με τι θα πας? Με τι θα πας? Τι εννοείς? Αύριο θα πας ή τι? Με ένα τσιπτερό και 2400 με τα μάξιμο. Πότε, Σάββατο θα πας? Grand Cherokee 2400 λέει. Grand Cherokee 2400 το πληρώνω, το βάζω βεζίνη και όποιος θέλει να μπει μέσα στα μάξιμο και να ακολουθήσει... Το Σάββατο. Το Σάββατο. Ναι. Το Σάββατο. Ναι. Και να μπει μέσα... Δηλαδή, ακούτε. Με παίρνεις εμένα να πάμε στο Βόλο το Σάββατο. Ναι, ναι, ραπ. Να πάμε έξω από το Παθεσσαλικό. Πληρώνω τα έξοδα. Εντάξει. Πληρώνω τα έξοδα της βενζίνης, φυσικά. Εντάξει. Έτσι, άμα γουστάρεις να πληρώσεις τα υπόλοιπα έξοδα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τα λοιπά. Τα εισιτήρια του αγώνα θα τα πληρώσω εγώ. Ναι. Εντάξει. Τι? Δικά μου τα εισιτήρια. Εγώ χωράω. Αγόρι μου, δικά σου τα εισιτήρια. Εγώ βάζω βενζίνη. Εσύ να βάλεις βενζίνη. Αμάξι. Ναι. Εγώ να βάλω τα σάντουιτς θα με πάρεις και εμένα. Σουβλακιά. Ναι ρε, ό,τι γουστάει. Ό,τι φαΐ, το φαΐ. Ναι ρε. Τα παπάτσια. Εντάξει, ωραία. Ναι. Ναι, σε παίρνω μέσα. Με ευχαριστώ ρε φιλαρά. Αύριο πάρε τη μεσημερινή εκπομπή να συνονίσουμε. Να κανονίσουμε. Κλείσε. Έγινε. Τι? Φεύγοντας να Παρίσι.
Πάμε. Το μπούλο και την κουζίνα, γιατί είναι καλό παιδί. Το μπούλο και την κουζίνα. Γιάννη. Ελληνική μουσική. Greek music. Έτσι. Ποιότης. Ο επόμενος Τσερόκι. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Αγητής από Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλά, εξηγέσαι. Ρε, ο προηγούμενος καλά, μην τον τρολάρετε έτσι. Πες να έχει παραπάνω, ρε. Άστο, ρε, 2-400 γκραντ σε ρόγκερ θα πάμε στον Βόλο, ρε. Το πέτσι, ναι, για. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Τι έγινε, αναπλήθηκε ο τελικός. Ιδέα δεν έχω. Για εκεί τον πάνε, ρε, θέλουν να τους σβήσουν, αλλά δεν ξέρω. Καλά, έπρεπε να φτάσουμε 2 μέρες πριν για να γίνει αυτό. Ελλάδα, είσαι ρε, και 20 μέρες πριν, ένα γήπεδο δεν μπορούν να ταιριάξουν αυτοί, ρε. Γκασμάδες, μια μπαλάχυρος, οι 2 καϊδούρια δεν μπορούν να μοιράσουν αυτοί οι κομμουνιστές, ρε. Άσε, να πάνε. Δεν πειράζει, γλιτώσαν τα παόκια τώρα λίγο. Λες, ε. Θα τους πικράναμε το Σάββατο, αλλά τη γλιτώσαν την Τεσσάρα. Πολύ μαζεμένο του είναι, φίλε. Λέω Νίκο από τα Γιάννητσά, από την Πέμπτη χάσαμε τα φωνία, τα λέει. Ε, τι γίνεται, ρε μάγκα να πω. Πώς το βλέπετε το τελικό? Τι? Πώς το βλέπετε το τελικό? Δεν το βλέπουμε, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν το βλέπουμε. Όταν γίνει, όταν με το καλό γίνει, πώς το βλέπετε? Όταν γίνει με το καλό, θα σου πούμε 3 μέρες πριν. Άσε ρε τώρα, εξόριξε να μιλήσει για μπάλα τώρα. Πάνω στα μαγκάλια στο λευκό πέρα. Εσύ να μιλήσει για το πατακό και για αυτά, να κάθω να μιλάει τώρα. Τι να πούμε, σε φτυλίκια τώρα. Πήγε ο Ήμις και εκεί ο του Ταχαμών, έκανε το σχέδιο, τον πήραν τηλέφωνο, λέει αναβάλλεται. Τι αναβάλλεται? Πήρε ο άλλος από κάτω και από το. Πώς το λέει, το τηλεάστη, πώς το λέει, το κανάλι, το ART. Το ART. Το ART, εκεί ο Καρτζαφέρης του λέει Ραπτόπουλε, θα πας, λέει ανταποκριτής στο τελικό. Κόμμα λίγο και το γήπεδο θα έπεφτε. Όχι, τελικό θα γίνει. Εγώ σου είπα, φαλακρέ. Ναι, ρε. Εγώ ρε, φίλε, πήγα. Έκλεισα ξενοδοχείο, έκλεισα αίθουσα. Θα κάνω. Κάτσε, το ξενοδοχείο δεν πήρε φωτιά. Σκατόβατσα. Παλιοχαρακτήρα. Απίστευτα μίζα. Πήρα το μαμαδάκι. Πήρα το μαμαδάκι. Λέμε στην παρέα σας. Χοτέλ Έγλι. Χοτέλ. Οχ. Χοτέλ Έγλι. Πάει γραμματεία Χοτέλ Έγλι να δούμε αν υπάρχει. Χοτέλ Έγλι. Πηγαίνω. Στην αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι μια κυρία, λέει, θα σου βάλει το λάπτοπ. Oh. Θα σε συνδέσω, λέει, με αυτά να βγει με τον Καρατζαφέρη και τον Αλέφα. Βλάκα. 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 Κάνανε ολόκληρο αγώνα 2 μέρες, δεν μπορούσαν να με βρουν διαπίστευση. Βάλανε μέσο πολιτικό να μου βρουν διαπίστευση. Πα. Μου βρίσκουν διαπίστευση. Δεν μου λέτε τώρα που αναβλήθηκε. Ναι. Τώρα που αναβλήθηκε για το Σάββατο, πότε σκοπεύουν να το κάνουν? Κοίταξε, αδερφέ, φίλε, σε ποια χώρα ζεις? Δεν θα σχεδιάζεις αυτή τη χώρα. Δεν θα κάνεις σχέδιο. Κατά πάσα πιθανότητα, εγώ πιστεύω, δικιά μου γνώμη, ότι θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Γιατί Τετάρτη είναι ο Champions League, φίλε. Δεν πιστεύω να. Με παίρνει τηλέφωνο ο Σπύρος, ο νευροχειρουργός. Ω, φυσικά σα λέω, μπα και σκότωσε αυτό. Όχι, ρε, κάτσε καλά, Σπύρο. Κάτσε καλά, ρε. Πάρε τηλέφωνο, Σπύρο. Έκτος από το τέλος. Πέμπτος. Καλημέρα. Hey. Έλα, ρε, φιλαράκι. Έλα, γεια σου. Γεια σου. Πάμε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Έτσι. Καθαρά. Ακούμε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν, μάλλον με έκλεισε ο τέτοιος ο Χιλτίδης. Δεν ξέρω. Είπες για τον κόκκινο, τι είπατε, εσύ ήσουνα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, ναι. Κωστή, δεν υπάρχει μέρα που δεν περνάει μέρα για εκπομπή που να μην μπει αυτές τις 2 λέξεις Χρυσή Αυγή, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό? Προτιμώ εγώ, ρε φίλε, να έχουμε τάγκς έξω και αστυνομία και στρατό, να πούμε. Ναι. Παρά να έχει συμμορίες Αλβανών, Γεωργιανών και κάθε καρδιάς καρύδι που έχουν μαζέψει. Ναι. Σήμερα μόνο, δεν ξέρω αν διαβάζεις καθόλου ειδήσεις. Ναι. Τελευταίες 2 μέρες διαβάζεις. Αλβανός εξηγνιάστηκε ληστεία με πυροβολισμό στην Αθήνα. Ναι. Αλβανός. Πυροβόλησε ένα παλικαράκι που πήγε με την κόμενά του να βγάλουν τα μάτια. Φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ έχω βαρεθεί να τα λέω. Έχω βαρεθεί. Στέφανε. Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Γιατί τι να λέμε, έχω συγχαθεί, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό γιατί συγχύσουμε παραπάνω, ρε εσύ. Ναι. Απίστευτα πράγματα. Είστε φοβικοί, ρε. Τι είμαστε φοβικοί, ρε. Τι φοβικοί είμαστε, ρε Κωστή, να πούμε. Κάθε μέρα ακούς για συμμορίες αλλοδαπών, να πούμε. Εγώ ξέρω ότι η συμμορία των Ελλήνων με έφαγε τα λεφτά τώρα. Τι άλλο. Άσε, ρε Κώστα, έφαγε η συμμορία των Ελλήνων τα λεφτά. Αμά. Τραπεζίτες, παραϊστορίες και τα λοιπά, δεν ξέρω τώρα. Ο κανένας Αλβανός. Το Αλβανός με φάει. Κάκασε το φορά το αυτοκίνητο, με φάει, ξέρω εγώ. Τι άμε φάει. Τα λεφτά με τα φάγανε οι Έλληνες. Δεν σε έφαγε κανένα τα λεφτά, άστα αυτά που λες τώρα. Άστα. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο, να σε κλέψει ο άλλος ή να σε μαχαιρώσει, να σκοτώσει? Πώς θα με μαχαιρώσει?
Πλάκα μου κάνει. Εγώ δεν έχω μαζί μου σιδερικό. Μπορώ να τον βαρέσω. Ναι, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί? Ε? Μια χαρά. Α, καλά μπορεί. Άμα κινδυνεύω. Καλά, καλά. Αλμανό με το μαχαίρι. Λοιπόν και κάτι τελευταίο. Ναι. Ενώ οι Έλληνε κλέβουν. Ναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Οι Έλληνε μια χαρά είναι. Λοιπόν. Οι Έλληνε είναι μεγαλύτεροι κλεφταράδε στην Ευρώπη, φίλε. Τουλάχιστον δεν σκοτώνουν και βιάζουν. Εντάξει, δεν σκοτώνουν και βιάζουν οι Έλληνε. Οι Έλληνε δεν βιάζουν. Εντάξει. Και κάτι, μια συμβουλή στους Γεωργιανομολδαβοαρμένους που ανεβαίνουν σε σπίτια και σκαρφαλώνουν. Να προσέχετε παλικάρια γιατί πέφτετε, να μάθετε καλά να ρίξετε. Πέφτουν. Πέφτετε και σκοτώνεστε να πούμε. Α, ναι, γλιστράνε λες. Γλιστράνε τα παλικάρια μας πέφτουν και σκοτώνονται. Να προσέχουν, να κάνουν λίγο εκπαίδευση να αναρρίξει τα παλικάρια μας. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Έγινε αδερφέ. Έλα ρε Σπύρο, πού είσαι. Έγινε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είμαστε εκπομπή και διαβάζουμε εδώ ένα νευροχειρουργό σκότασε, λέει μια γυναίκα. Λέω, είναι δυνατό. Έλα. Έλα, δεν είναι νευροχειρουργό, ρε, είναι αγκιοχειρούργο, ρε. Ναι. Βρε βλάκα σου, το είπα. Αγκιοχειρουργό. Είναι αγκιοχειρούργο, δεν είναι από το. Είναι. Δεν είναι από το ΑΧΕΠΑ, είναι από το Ιπποκράτιο. Έλα. Αγκιοχειρουργό και νευροχειρουργό είναι. Αυτέ είναι οι δύο. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Τι κάτσε ο Ραπτόπουλος τώρα, περίμενε τώρα. Δεν είσαι και νευροχειρουργός και αγκιοχειρουργός. Νευροχειρουργός. Τι δουλειά έχει ο νευροχειρουργός με τον αγκιοχειρουργό, ρε βλάκα. Ναι. Ρε παλικάρι μου, ναι. Τι. Την καθάρισε ο συνάδελφος. Περίμενε λίγο, ρε παλικάρι μου, στη γραμμή, γιατί με αυτόν τον κατεμόσκυλο που έχω μπλέξει. Γιατί τη σκότωσε, Σπύρο, γιατί τη σκότωσε. Ζωντανή εκπομπή, ρε παιδιά, και μιλάει στο κινητό του. Δηλαδή, πόσο ζώων μπορεί να είναι αυτό ο άνθρωπο. Ζώων με ρούχα, το καταλαβαίνει. Απίστευτα τα γίνονται εδώ πέρα. Πρωτοποριακό. Δηλαδή, παλικάρι μου, δεν το συζητάω. Πώ αντέχει ο Στέφανο εκεί, είναι δίπλα του. Εγώ τουλάχιστον είμαι απέναντι του. Δεν μπορώ να πάω μέσα. Εγώ το φτάνω γι' αυτό. Κλείσε γι' αυτό. Εγώ το φτάνω για άλλη τώρα. Τον έχω έτοιμο τον έχω. Δεν με είπε το λόγο. Βρε κατεμόσα, βρε. Με είπε το λόγο, γιατρό. Βρε κατεμόσα, βρε. Πάμε στο φίλο και πε μα μετά το λόγο. Ήταν τσακούλα. Έλα παλικάρι, μάλλον. Έχει ζωντανό ρεπορτάζο. Να κοκακόλα είναι, ρε. Γεια σου, ρε κοκακόλα. Είμαστε υπέρ τη κοκακόλα. Ναι, ζήτω. Τώρα βγάλαμε και στέβια, έτσι. Τι στέβια, εκείνη η στέβια, ρε, εκεί πέρα. Καλή. Γίναμε φλόρι. Όχι, ρε, να πούμε. Εντάξει. Καλά πλάκα με κάνεις. Τώρα σαν να μην λες, άμε γκέιμερ, σε θα βγάλει ηλεκτροκίνητο τώρα. Δεν γίνονται. Τώρα που μανέφερες. Για λέγε κοκακόλα, στέβια, λέγε, πάμε. Θα πούμε, λέγε. Ραπ, τι σε είπα χθες. Τώρα, επειδή άκουγα για Χρυσή Αυγή μέχρι να βγω στη γραμμή. Τι σε είπα χθες. Ναι. Άμα οι δράσεις ήταν τίποτα χρυσαυγίτες, θα ναι, ξέραμε ναι. Για τον αδικοχαμένο από την πρώτη ώρα. Τα είπαμε αυτά. Δεν μου λέτε τώρα, εντάξει, αυτοί που σκοτώσαν το παιδάκι, τον Παοξή, ήτανε ναι. Αλβανοί, τι ήτανε, Μολδαβοί, τι ήτανε, Ρώσοι, Γεωργιανοί, μαλάκες Έλληνες ήτανε. Αυτό ήταν. Δεν, δεν το ξέρεις γιατί δεν τους πιάσανε ακόμα. Το ξέρω. Κάμα σε καλό εισαγγελέα θα του πεις. Ξέρεις τα ονόματά τους. Άσε με ρε χειριτίδη τώρα. Θα με καλέσει εμένα ο εισαγγελέας. Ειρήνη μην, ειρήνη. Έλα. Οι εγκληματίες στον δρόμο τώρα. Ξέρεις τι ωραία που σε παρατώ και φεύγω τώρα. Θα με καλέσει ο εισαγγελέας τώρα για να με βάλει φυλακή εμένα ο εισαγγελέας. Λέγε ρε φίλε. Από ό,τι έχω ακούσει. Σήκω το μικρόφωνο πιο πάνω ρε ηλίθιε. Φοβική είστε ο εισαγγελέας. Δράκος είναι ο εισαγγελέας. Όπου μάχη γίνεται εδώ φάνη. Εδώ εισαγγελέας. Το ρεπορτάζ του Άρη τη Λαμία την έβαλε από κάτω και ο Σιμιτζόγλου, πώς το λένε, έχει παρατήσει τι δουλειά έχει Άρη η Λαμία και το. Το Αριστοτέλειο, ρε φίλε. Εισαγγελέας είναι κι αυτός. Γιατί θέλουν οι Αριανοί να ανεβούνε. Δεν θέλουνε. Θέλουν να ανεβάσουν την ομάδα δεν τους. Δεν θέλουμε. Δεν θέλετε. Σαν... Όχι, σαν... θέλει ο Άρης να ανεβάσει την ομάδα. Δεν θέλει, ρε Γιάννη. Θέλει, ε. Λέει. Εσύ το ξέρεις ότι θέλει. Έτσι φαντάζομαι. Εγώ ξέρω πολλούς Αριανούς που μου λένε Χιλιτίδη, δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να θέλουν να ανεβάσουν την ομάδα. Ναι, είναι πολλά. Την υπαρξία του λένε δεν θέλουν οι Αριανοί. Έτσι. Εντάξει. Έλα, Φάνη. Λέγε. Τέλος πάντων, να πω ένα τελευταίο για αυτή την περίπτωση. Φάγαν κι άλλα παιδιά ξύλο, από αυτούς μάλλον, ναι. Τους κάφρους. Θα δώσουν κάποιο στοιχείο, κάποια αυτό. Σίγουρα κάτι θα μαθηθεί. Κάτι αυτά θα τα δώσουν. Τώρα αυτό το παλικαράκι ήταν άτυχο, ρε. Από την τρομάρα του έφυγε και πέρασε απέναντι χωρίς να δει το δρόμο, ρε. Αυτό το παλικαράκι πρέπει να γίνει ένα πατέρα. Ναι. Στο λάθος σημείο. Να πάει εκεί, να κάνει. Κακιά στιγμή δηλαδή. Και τραγικό είναι. Τίποτα, ναι. Ένα μπαμπά τρελό πρέπει να γίνει. Να πούμε τίποτα χαρά. Κάτι χωράφι εκεί αγροτέτοια με τα τραχτέρια να μπουν. Μόνο έτσι απαιτείται δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ λε για τη μοίρα, ρε, φίλε. Ναι, ρε, φίλε. Πριν φύγει, πριν ταξιδέψει. Έγραψε στο Facebook και όταν θα πεθάνω εκεί ψηλά πάλι αυτό το
Παοξηδικό. Στον ναι. Τάφο μου θέλω να μου βάλετε το δικέφαλο αετό στον τάφο μου επάνω. Άντε, που λένε. Ναι. Έγραψε τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Έγραψε κάτι αυτό και εκεί πάνω να πα και εγώ θα σε ακολουθήσω, α πούμε. Και μετά από λίγε ώρε. Στον ουρανό. Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή ξέρεις, ένα πράγμα. Έτσι είναι. Ένα πράγμα τρελό. Δύσκολα. Δεν μου λε, Στέφανε. Έλα. Τι είσαι ρε από το μαγευτικό Άγιο Χριστόφορο. Ναι, ρε, ρε φίλε. Α, έχω κάνει σόκα μπρος εκεί ρε. Σόπα ρε σκύλι. Ναι, ναι. Όχι και καβάλα σε Άγιο Χριστόφορο. Όχι καβάλα, σέρες. Σέρες ρε. Μπράβο. Ναι, μια ταβέρνα εκεί του χωριού, εσύ τι σχέση έχεις. Δικιά μου είναι. Άγιε. Ναι ρε. Άντε ρε. Ναι, ρε. Πότε είσαι εκεί, θα έρθω. Πού σου κού, αύριο θα πάω. Ναι. Αφού ήσουν σόκα μπρος, τώρα που τι θες εκεί. Τώρα τι κάτσε, τι κόλπο. Τώρα θα έρθω για τον Στέφανο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι ποιος από πού και γιατί ρε του φάνηκα. Θα υπογράψετε και σύμφωνο της συμβίωσης για να ξέρω. Θα υπογράψετε. Αυτά θα τα πω. Άμα θέλετε μάρτυρα εγώ εδώ είμαι, έτσι. Έχω κάνει πάσχα στο γάζορο εγώ, ρε. Ωρε του σκυλί. Δεν μου λες. Έλα. Κανα φούρνο εκεί στο γάζορο τον ξέρεις τίποτα. Όλους τους ξέρω. Όλους. Τους φούρνους και τους φουρναρέους για να ξέρω. Τον Τζακανιά. Κωστάκης, αυτός μου βγάζει ψωμιά. Θα τα πούμε. Πάρε στο Γιάννη μετά να σου δώσει το τηλέφωνο. Εντάξει. Σαν να περάσει και μια μέρα, έχω κάτι μπάλες να φέρω. Άιντε, μπάλες γιοντζέ να φέρεις, άιντε. Μπάλες κουκακόλα. Ναι, ρε, άιντε. Θα πάρει στο Γιάννη να σου πει το τηλέφωνο. Σόγα προσεκεί στον Άγιο Χριστό. Το δικό σου τηλέφωνο. Το δικό μου, ναι. Α, το γράψω στο Facebook. Γράψω, ρε φίλε. Ό,τι θες. Φρομερό τύπο. Πάμε. Πάμε. Μάλιστα. Ναι. Έλα. Έλα. Εσείς, έχω πιάσει τα βουνά και είπα να κατέβω να βοηθήσω. Αλλά με αυτά που ακούω από τον κόσμο, καλύτερα να κάτσω εδώ που είμαι. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Να περάσω τα χρονάκια μου τα τελευταία. Περίμενε, ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε κι εμείς επάνω, αγόρι να μου περίμενε. Τόρος είμαι, Γιάννη, ο Παναγιώτης. Έλα ρε Παναγιώτη, έλα ρε Παναγιώτη. Όχι, ρε κάτι συναγρίζω εκεί πέρα. Τι να κάνω να κατέβω, ρε Γιάννη, καλά δεν είμαι εδώ μόνος μου. Να κάτσω να... Τι να κατέβω να βοηθήσω, ποιο να βοηθήσει. Βάστα μια σκήτη εκεί πέρα, θα έρθω κι εγώ με τον Στέφανο να καθίσουμε. Άρα, Γιάννη, κρατάω ένα μπαλκόνι και βλέπω τη θάλασσα, το δεύτερο ποδάρι σε ένα μπαλκονάκι, έτσι ρήπιο είναι, αλλά ξέρεις πώς είμαι. Ή στεναχωριέμαι για τέτοιο, αλλά από μέσα μου αυτά που ακούω, τι να κατέβω. Καλύτερα εδώ να περάσω τα χρονάκια μου τα τελευταία. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ? 56, αδερφέ. Εγώ είμαι εκείνος που λες, ο 56άρης. Εγώ είμαι. 56, τι τελευταία χρονάκια, και... αλλά 50 χρόνια έχεις. Και δεν με λες εκεί. Ναι, τη ζωή που πήρα. Δεν ξέρω, ο καθένας τη ζωή που πέρασε, την λογαριάζει. Ξέρει πόσα χρόνια θα ζεις ακόμα. Μεγάλε, περνάς καλά. Παιδιά, σκυλιά έχεις. Αδερφέ, τίποτα δεν έχω τώρα. Αλλά τη βγάζω μόνος μου, ξέρεις πώς τη βγάζω. Σου λέω, βλέπω τη θάλασσα, παράνομος είμαι. Καλά, άκουσε με. Γούστα βγάζεις. Το ότι είσαι... Όχι ένα... γούστα, αδερφέ. Ναι. Για τα γεράματα. Γούστα γεράματα, είναι... ωραία γούστα βγάζεις. Ενώ έχεις μια τέτοια θέα, ενώ ναι. έχεις μια τέτοια παράσταση, έχεις μια τέτοια γαλήνη, εμάς... Ναι. Εμάς τι μας ακούς να χαλάσει η γαλήνη σου, τι ρε φίλε. Κόλπο ήταν, όχι, τι κόλπο είναι αυτό. Όχι ρε, έχουμε καρδιά ρε, είμαστε Έλληνες, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή είμαστε ρομαντικοί εμείς και μας ακούς. Είσαι χαρούμενος που είσαι Έλληνας. Αν είμαι, ναι. Μικρός με χτυπούσαν 50 στο ορφανοτροφείο στη Γερμανία και εγώ τους έλεγα είμαι Έλληνας. Κατάλαβες, αδερφέ. Ναι. Γι' αυτό σε δέρνανε επειδή είσαι Έλληνας. Ναι. Κάτι ξέρανε. Εντάξει. Κάτι ξέρανε. Τα παιδιά που μικρά τα σκοτώνουν. Αδέρφια, να. Φιλιά, ρε, να είσαι γερός. Γεια σου, ασκητή, γεια σου. Ωραίος ασκητής. Ωραία, ωραία. Ήταν εκεί, θαλασσίτσα. Βλέπει το δεύτερο πόδι. Βγάζει και κανένα φαγκρί. Έτσι το παλικάρι. Ω, τι καλά. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Πέσαν τρεις τώρα, μην τους αδείξεις. Δεν πειράζει. Έλα. Έλα, για πες. Κλείς το ράδιο, ρε. Πόσα άλογα έχεις, ρε φίλε, τι μαρσάρισμα ήταν αυτό. Με Δευτέρα το έκανες ή με Τρίτη. Ναι, ναι. Ο προηγούμενος τι κάνει, δηλαδή... Δηλαδή κάνει ασχητισμό. Με τις κατσίκες και τα πρόβατα. Έτσι γουστάρει και τη βρίσκες, αν σε πειράζει. Στόρος είναι ψαρεύει, ρε, στα μουρλοντά. Άλλος είναι στόρος και με τις κατσίκες, άλλος κάνει χαράλαμπο, άλλος τον χώνει. Ναι, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, άμα δεν ενοχλεί τον άλλον, για πες. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Εσύ πώς τη βρίσκει, δηλαδή.
Εγώ πώς τη βρίσκω. Ναι. Εγώ το είπα και πριν πώς τη βρίσκω. Πώς. Θα την καβαλήσουμε την αϊκούλα. Τέτοια καβάλα έχεις. Μπορείς να την καβαλήσεις την αϊκούλα. Ερωτώ εγώ. Η αϊκούλα, ναι, φίλε, είναι, τι να σου πω, η Ρία Δελούτσι και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος. Μπορεί ο Ρίζος να καβαλήσει και εσύ ο Ρίζος.